Σήμερα θα σας μιλήσω λίγο για το χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης. Γιατί? Πρώτα απ' όλα διότι τα MOOCs με τα οποία ασχολείστε ανήκουν σε αυτό το χώρο. Και δεύτερον γιατί ο χώρος αυτός είναι λίγο ανακατεμένος. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί όροι, πολλά συστήματα και θα προσπαθήσω λίγο με τη συνεργασία σας βέβαια και με ίσως συζήτηση λίγο να τα ξεδιαλύουμε, να ξέρουμε όταν λέμε έναν όρο σε τι αναφερόμαστε. Πρώτα απ' όλα λοιπόν τα MOOCs. Το συνδέω καταρχάς γιατί είναι αυτό το αντικείμενο, το λέμε στα MOOCs. Τα MOOCs ανήκουν στον χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης. Δηλαδή μάθημα τα οποία προσφέρεται σαν MOOC είναι μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης. Αλλά δεν είναι το μόνο. Πρέπει να δούμε τι άλλο υπάρχει εκεί. Και επίσης το index με το οποίο ασχολείστε για να το κάνετε, να του βάλετε τη συνεισφορά σας, είναι ένα περιβάλλον, ένα σύστημα που διαχειρίζεται τη μάθηση, διαχειρίζεται μάθηση που αναφέρεται σε MOOC. Άρα και τα δύο που κάνετε έχουν σχέση με αυτό που θα πούμε. Το e-learning λοιπόν έχει σίγουρα μία τεχνολογία. Μία τεχνολογία η οποία αφορά την εκπαίδευση και η οποία προσφέρει εκπαίδευση όταν αναλυθεί, όταν γίνει μέσα σε αυτήν δημιουργηθούν συστήματα. Όμως όλα όπως σας είπα είναι ανακατεμένα. Δηλαδή, σε αυτή τα συστήματα, σε αυτή την εκπαίδευση που προσφέρεται, υπάρχει η έννοια του online, υπάρχει η έννοια του distance learning, υπάρχει η έννοια του MOOC, υπάρχει η έννοια το τι είναι course, τι σχέση έχει με το open, το massive, όλα αυτά λοιπόν είναι έννοιες οι οποίες αφορούν τον χώρο. Λοιπόν, η παρουσίαση μου επομένως έχει να παρουσιάσει το χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης, τη φιλοσοφία που διέπει τις αρχές σχεδίασης αυτών των συστημάτων που διαχειρίζονται τη μάθηση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα διαχωρίζουν μεταξύ τους. Έννοια. Ηλεκτρονική μάθηση, το e-learning. Γενική. Τη χρησιμοποιούμε γιατί θέλουμε. Είτε για να πούμε ότι την μάθηση αυτή καθεαυτή, είτε να αναφερθούμε τα συστήματα τα οποία την παρέχουν, είτε για να αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο παρέχεται. Τελικά, τι είναι? Είναι οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης που γίνεται από απόσταση. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, δεν έχει το face-to-face μοναδικό τρόπο. Μπορεί να το περιλαμβάνει ίσως με κάποια μορφή, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Σίγουρα, όμως, θα υπάρχει η έννοια της απόστασης. Τουλάχιστον ως ένας παράγοντας. Σίγουρα, θα χρειαστούμε να χρησιμοποιήσουμε πόρους του διαδικτύου. Δηλαδή αυτή η εκπαίδευση γίνεται, αφού είναι εξ αποστάσεως, προφανώς χρειάζεται το διαδίκτυο για να γίνει η επικοινωνία. Και γενικότερα χρειαζόμαστε τους πόρους των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Γιατί αν δεν έχουμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δεν μπορούμε να μπούμε καν στο διαδίκτυο, άρα δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία, άρα δεν μπορούμε να έχουμε εξ αποστάσεως εκπαίδευση, άρα δεν μπορούμε να έχουμε e-learning. Άρα όλα ξεκινάνε ότι πρέπει να έχουμε την τεχνολογία των υπολογιστών. Σχετικοί όροι που θα ακούσετε. Θα ακούσετε το εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστές. Δηλαδή, αντί για e-learning, να ακούσετε εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστές. Δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Τι της λείπει, αυτού του όρου, τι του λείπει? Του λείπει η έννοια της επικοινωνίας, η έννοια της απόστασης. Γιατί μπορεί κάλλιστα να φτιάξει κάποιος ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, πώς να μάθετε να προγραμματίζετε, να είναι desktop εφαρμογή, να κάτσετε απέναντι από τον υπολογιστή σας, άρα χρησιμοποιείτε τη τεχνολογία και να εκπαιδευτείτε. Να αυτοεκπαιδευτείτε. Δεν είναι η έννοια του e-learning. Είναι σχετικός όρος. Επίσης, εκπαίδευση βασισμένη στο διαδίκτυο. Ναι, εδώ είμαστε πιο κοντά. Όμως και πάλι θα μπορείτε να γίνει μια ελεύθερη εκπαίδευση στο διαδίκτυο, δηλαδή να μην έχει οργανωθεί εκπαιδευτικά, να σας βάλει ο καθηγητής σας που σας κάνει μάθημα σε ένα μεταπτυχιακό, σε ένα face-to-face προπτυχιακό, σε κάτι, να σας πει πηγαίνετε στο διαδίκτυο και μάθετε να κάνετε κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μια οργανωμένη εκπαίδευση αυτό, ούτε είναι ακριβώς όλος e-learning. Και ομοίως η εκπαίδευση βασισμένη στη τεχνολογία. Αυτό είναι ακόμη πιο γενικό, δηλαδή τεχνολογία είναι και να κάνω αυτό το στιγμή που κάνω μια προβολή. Τεχνολογία είναι και αυτό. Και η εκπαίδευση που κάνω αυτή τη στιγμή σε εσάς είναι βασισμένη στη τεχνολογία. Και αυτό δεν είναι ακριβώς το e-learning. Πάμε τώρα σε
συγγενείς, όχι ψηφιακά, πάμε σε όρους που πραγματικά ανήκουν στο e-learning. Computer-based training. Εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστές. Εδώ χρειάζεται ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός οπωσδήποτε. Πρέπει κάποιος δηλαδή να το έχει σχεδιάσει. Να έχει φτιάξει μια σειρά μαθημάτων, η οποία πρέπει να προσφέρεται με ηλεκτρονική μορφή και να υποστηρίζεται από οποιαδήποτε μορφή διαδραστικής τεχνολογίας. Αν επομένως σε ένα εκπαιδευτικό χώρο υπάρχουν υπολογιστές και συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός εσωτερικού δικτύου, χωρίς καν να βγαίνουν στο διαδίκτυο, κάλλιστα θα μπορούσε να ικανοποιούνται όλα αυτά που λέμε. Πάλι δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας το γενικότερο πλαίσιο του e-learning. Σε αυτό το πλαίσιο εδώ, για παράδειγμα, στα σχολεία τα δημοτικά θα μπορούσε να υπάρχει ένα λογισμικό εκμάθησης βασικών αριθμητικών πράξεων, να γίνεται λίγο με μία μορφή διαδραστικότητας, δηλαδή το παιδί να μπορεί να μπαίνει, να απαντάει σε ερωτησούλες, να συμπληρώνει κάποιες συναρτήσεις, και αυτό να είναι μία τεχνολογία βασισμένη, μία εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστές. Δεν είναι το e-learning. Ακριβώς. Όμως θα μπορούσε να εμπλουτιστεί και να γίνει. Δηλαδή να προσθεθεί, να μπει σε ένα γενικότερο πλαίσιο που θα επιτρέψει την επικοινωνία μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούν αυτό το λογισμικό και να τους κάνει μια κοινότητα ή να τους δώσει πόρους από το διαδίκτυο και αμέσως θα γίνει e-learning. Εκπαίδευση βασισμένη τώρα στο διαδίκτυο. Πάμε πιο κοντά, αρχίσουμε και πλησιάζουμε λιγάκι. Είναι λοιπόν αυτό που είπαμε πριν, η εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστές και στη τεχνολογία, αλλά αυτοί οι υπολογιστές έχουν διασυνδεθεί μεταξύ τους. Τελικά, πρακτικά και ουσιαστικά αυξάνεται η αλληλεπίδραση. Μεγάλο πράγμα, όταν λέμε e-learning υπάρχει οπωσδήποτε αυτή η έννοια μέσα, της αλληλεπίδρασης. Μεταξύ και του εκπαιδευτή με τους διδασκόμενους, αλλά και μεταξύ των διδασκομένων μεταξύ τους. Αν δεν υπάρχει αυτό, στην ουσία αποδυναμώνεται πάρα πολύ αυτό που εννοούμε e-learning. Στην ουσία πάμε κάπου αλλού. Πάμε στη τεχνολογία και όχι στο e-learning. Και προχωράμε λιγάκι. Εκπαίδευση βασισμένη στη τεχνολογία, το οποίο είναι συναφές με τον πρώτο όρο, δηλαδή όχι βασισμένη στο διαδίκτυο, αλλά στην ουσία, αντί για διαδίκτυο, θα μπορούσαμε να έχουμε οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε τηλεόραση, μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε προβολικά, εκτυπωτές, το ένα τ' άλλο, όλα αυτά είναι τεχνολογίες. Θα μπορούσαμε λοιπόν να μην κάνουμε ένα στενό μάθημα με έναν υπολογιστή, να έχουμε βάλει και πολλά ακόμη γύρω τεχνολογικές συσκευές, οι οποίες μας βοηθάνε να εμπλουτίσουμε το τεχνολογικό περιβάλλον. Δεν είναι απαραίτητο να είναι το ίντερνετ και να έχουμε πάλι αυτόν τον όρο. Αλλά θα μπορούσαν και το ίντερνετ ένα από αυτά και πάλι να έχουμε αυτόν τον όρο. Όλα είναι περιφερή, έτσι. Ουσιαστικά, αν δεν αναφέρεται ρητά ο όρος που χρησιμοποιούμε το ίντερνετ, δεν έχουμε και την πλήρη εικόνα του e-learning. Πάμε λοιπόν ότι έστω ότι έχουμε αυτή την επικοινωνία μεταξύ του καθηγητή και των φοιτητών με κάποιο τρόπο και των μαθητών και των μαθητών μεταξύ τους. Υπάρχει λοιπόν η αλληλεπίδραση και ο στόχος είναι η εκπαίδευση, είναι η μάθηση. Αν απαβάλουμε αυτά τα δύο και υπονοήσουμε ότι ο τρόπος αλληλεπίδρασης θα γίνει μέσω του ίντερνετ, ουσιαστικά έχουμε e-learning. Αυτό είναι δηλαδή το συμπέρασμα από όσα είπα. Έστω λοιπόν το έχουμε αυτό, αυτό πώς μπορεί να γίνει όλη αυτή η επικοινωνία, πώς μπορεί να γίνει? Πρώτα απ' όλα μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως. Το εξ αποστάσεως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εκείνη την ώρα θα επικοινωνούμε άμεσα. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να έχουμε απευθεία σύνδεση, που σημαίνει ότι εκείνη την ώρα ο καθηγητής μιλάει με τους φοιτητές. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε άμεση επικοινωνία. Αν ήμουν κάπου μακριά και μιλούσαμε μέσω ενός conference περιβάλλοντος, τότε θα ήταν online και σύγχρονο, ταυτόχρονα. Αλλά θα μπορούσε να ήταν και ασύγχρονο η επικοινωνία. Να σας στείλω ένα email και να μου απαντήσετε. Επικοινωνία είναι και αυτό. Να σας ανεβάσω κάτι το οποίο θα πρέπει να δείτε και να μου απαντήσετε και να το κάνετε όταν σας βρεθεί ο χρόνος ο ελεύθερος. Και αυτό επικοινωνία είναι, μόνο που είναι ασύγχρονη. Ναι. Αν όμως εγώ δείχνω, είμαι σε τα περιβάλλοντα αυτά διδασκαλίας που με βλέπετε εμένα σε ένα βιντεάκι και την ίδια ώρα έχουμε ένα χώρο που μπορούμε να κάνουμε chat,
και εγώ να μιλάω, να σας δείχνω την προβολή μου και εσείς να μου κάνετε ερωτήσεις, εκείνη την ώρα είναι σύγχρονο. Αν σας το δώσω το επεξεργαστήριο μόνοι σας και να κάνετε μια εργασία, να μου το στείλετε πίσω κτλ, κτλ, είναι ασύγχρονο. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι distance learning. Παλιότερα το distance learning, όταν πρώτο έγινε ο όρος εξ αποστάσεως μάθησης, δεν υπήρχε σε ανοιχτά πανεπιστήμια κυρίως. Εκεί δεν υπήρχε η επικοινωνία μέσω ίντερνετ καθόλου. Δηλαδή ο καθηγητής τους μάζευε, τους έκανε μια συνέντευξη, τους έδινε το αντικείμενο που έχανε να μελετήσουν και αυτοί το κάνανε εξ αποστάσεως. Και κάποτε ξανασυναντιόντουσαν και το παραδίδανε. Δεν υπήρχε καν τεχνολογία τότε. Και πάλι υπήρχε η έννοια του εξ αποστάσεως. Τώρα έχουμε e-learning που γίνεται εξ αποστάσεως. Βέβαια, η εναλλακτική είναι να έχουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό που ξέρουμε, το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό μπορεί να μπει μέσα στο distance learning. Δεν απαγορεύει κανείς δηλαδή να έχουμε distance learning και που να γίνονται συναντήσεις και να υπάρχει μια επικοινωνία, και έτσι γίνεται σαν τα πανεπιστήμια. Σαν ανοιχτό πανεπιστήμιο που γίνεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προφανώς έχουν συναντήσεις. Οι οποίες είναι είτε για συμβουλευτικούς λόγους, είτε για λόγους εξέτασης. Όμως μπορεί να γίνει και ανάποδα η βαρύτητα. Δηλαδή μπορεί να έχουμε βαρύτητα στο πρόσωπο με πρόσωπο και να βοηθιόμαστε με e-learning διαδικασίες, που είναι το κλασικό που κάνουμε στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δηλαδή κάνουμε face-to-face, πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία, και έχουμε και η κλάση, κάποια άλλη e-learning πλατφόρμα μέσα στην οποία είτε βάζουμε σαφώς υλικό, αλλά παράλληλα μπορούμε να έχουμε και ασύγχρονη, όχι σύγχρονη δεν έχουμε σπάνια, να έχουμε ασύγχρονη κυρίως επικοινωνία. Είτε επειδή έχουμε κάποιες συζητήσεις, περιβάλλοντα δηλαδή, που μπορούμε να συζητάμε ασύγχρονα, είτε επειδή έχουμε και κάποιο chat που μπορούμε να συζητήσουμε σύγχρονα. Αλλά δεν είναι η βαρύτητα εκεί, η διδασκαλία γίνεται κυρίως, ο σχεδιασμός γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο. Αλλά αυτό είναι παραδοσιακό. Επομένως, η βαρύτητα μπορεί να είναι είτε στο face-to-face, είτε να είναι στην εξαποστάσεως διδασκαλία. Στη δεύτερη περίπτωση, αυτό που λέμε πρόσωπο με πρόσωπο, με τη βοήθεια λοιπόν του e-learning, λέγεται blended learning, μεικτή εκπαίδευση. Θα το ακούσετε αυτή σε αυτόν τον όρο πολύ συχνά. Το blended learning είναι κάτι που έχει πρόσωπο με πρόσωπο κυρίως και βοηθάνε από εκεί πέρα τεχνικές του e-learning. Αυτό λοιπόν είναι το blended learning. Εγώ το έχω μια χαρά εδώ. Εκείνο φταίει. Πού είναι ο τεχνικός υπεύθυνος? Εδώ είναι, εντάξει. Όχι, εκείνο εκεί δεν είναι. Μήπως το κούνησα εγώ με καμιά καρέκλα? Μπορεί καλύτερα να μην το πλησιάζει. Εγώ θέλω να πλησιάζω εκεί. Κάνει κόλπα εδώ. Διότι η τεχνολογία που λέτε, θα το δούμε και μετά, είναι από τα προβλήματα στο e-learning. Εξαρτώμαστε πολύ από αυτήν. Και αν μας προδώσει η τεχνολογία, το e-learning απέτυχε. Είναι ένα από τα μείον του. Πάρα πολύ ωραία. Όταν με δείτε να πλησιάζω, με σταματάτε. Έχουμε λοιπόν και στη μεικτή, έχουμε και σύγχρονο και ασύγχρονο. Κυρίως είναι ασύγχρονη η μεικτή, το blended learning. Πολύ σπάνια να υπάρχει σύγχρονη. Δηλαδή το σύγχρονο είναι ότι ουσιαστικά θα γίνει ένα chat, μια συνομιλία. Όλα τα περιβάλλοντα και αυτά που κάνετε, το e-class, το έχετε όλοι υπόψη σας? Λίγο πολύ έχετε περάσει όλοι από κάτι e-class, κάτι Moodle ή κάτι παρόμοιο. Όλα έχουν chat μέσα. Αλλά είναι το μόνο σύγχρονο εργαλείο που υπάρχει. Όλα τα υπόλοιπα που έχουν είναι ασύγχρονα. Τώρα, για να φτιάξουμε ένα online μάθημα, είτε ολόκληρο, είτε ένα μέρος του σε περιβάλλον blended learning, μεικτής μάθησης, θα πρέπει να έχουμε θέματα δημιουργίας και διάθεσης περιεχομένου. Δεν μπορείτε δηλαδή να σχεδιάσετε ένα online μάθημα αν δεν ξεκινήσετε πρώτα από να φτιάξετε το περιεχόμενο που θα έχει μέσα. Το πρώτο. Δεύτερο, να σχεδιάσετε διαδικασίες επικοινωνίας και συνεργασίας. Πώς θα μιλάτε μεταξύ, γιατί είπαμε χαρακτηριστικό του e-learning είναι αυτό. Αν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει e-learning. Άρα πώς θα γίνεται η επικοινωνία? Θα βγαίνουν σκέτες ανακοινώσεις? Αυτό είναι όλο.
θα μπει επιπλέον μια δυνατότητα ενός chat room, ενός forum για σύγχρονη επικοινωνία. Πώς θα γίνει η συνεργασία? Θα σχεδιαστούν διαδικασίες συνεργασίας? Υπάρχουν τέτοια εργαλεία για να βοηθηθεί η συνεργασία? Θέματα διάφορα. Και οπωσδήποτε πρέπει να σχεδιαστεί και οι θέματα εξέτασης και αξιολόγησης. Συνήθως αυτό που υπάρχει σε όλες αυτές τις πλατφόρμες που είναι κοινώς γνωστές είναι το κομμάτι της αυτοαξιολόγησης. Αυτά που λέμε τα quizzes, ερωτήσεις, ασκήσεις, το λέει στο e-class. Αυτά είναι θέματα αυτοαξιολόγησης συνήθως. Με παραλλαγές και με κάποιο σχεδιασμό θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για κανονική εξέταση. Όμως, αν θέλουμε πραγματική εξέταση, θα πρέπει να περιοριστούμε σε αυτόνομα συστήματα e-learning. Δηλαδή, σχεδιασμένα μόνο για αυτό το λόγο. Αν είναι απλώς περιβάλλοντα που υποστηρίζουν μια πρόσωπο, με πρόσωπο εκπαίδευση, δεν υπάρχουν ισχυρά εργαλεία μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες τις γενικές. Πρέπει να είναι αυτόνομα. Συστήματα που έχουμε, που υπάρχουν και έτσι πιθανόν τα έχετε συναντήσει, π.χ. είναι το Moodle, ακόμη και το PowerPoint όμως θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος ότι είναι ένα τέτοιο εργαλείο. Γιατί χρησιμοποιείται για να σχεδιαστεί περιεχόμενο. Το Moodle, το EDX που κάνετε εσείς ή το Coursera, όλα αυτά είναι συστήματα που υποστηρίζουν την ηλεκτρονική μάθηση. Με λίγα λόγια μπορεί να σχεδιάσετε περιεχόμενο ή να σχεδιάσετε γενικώς το περιβάλλον μέσω του οποίου θα μπει το περιεχόμενο και θα γίνει το πρόγραμμα που θέλετε, το εκπαιδευτικό που θέλετε να προσφέρετε. Ορισμένα από αυτά αφορούν καθαρά τη συγγραφή του περιεχομένου. Και ορισμένα από αυτά είναι για τη διαχείριση της μάθησης. Άλλα λοιπόν υπάρχουν για να φτιάξετε το περιεχόμενο και άλλα υπάρχουν για να φτιάξετε, να διαχειριστείτε τη μάθηση. Να οργανώσετε τα τμήματα, τον τρόπο εγγραφής, τον τρόπο παράδοσης του περιεχομένου. Και μερικά ιδίως συστήματα διαχείρισης μάθησης έχουν ενσωματωμένα περιβάλλοντα συγγραφής. Μπορείτε δηλαδή επί τόπου να πάτε και να φτιάξετε κάτι. Παραδείγματος χάρη, μέσα σε ένα περιβάλλον όπως το e-class μπορώ να μπω σαν καθηγήτρια και να φτιάξω μια εργασία. Να δώσω τίτλο, να διώσω εκφώνηση και να βάλω και άλλα χαρακτηριστικά. Όμως αν θέλω να κάνω μια παρουσίαση PowerPoint, δεν θα την κάνω μέσα σε αυτό το περιβάλλον, θα την κάνω με ένα εξειδικευμένο εργαλείο και θα τη φέρω μέσα. Επομένως υπάρχουν δυνατότητες δημιουργίας περιεχομένου μέσα για τα περιβάλλοντα διαχείρισης του μαθήματος, αλλά είναι απλά, είναι για στοιχειώδεις δουλειές. Συστήματα συγγραφής λοιπόν αυτόνομα. Με αυτά μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα, από πολύ απλά, δηλαδή πράγματα που του Office χρησιμοποιείτε για να φτιάξετε περιεχόμενο, όμως υπάρχουν και πολύ πιο εξειδικευμένα, μέσα στα οποία μπορεί να φτιάξετε, ας πούμε, e-games, εκπαιδευτικά e-games. Μπορείτε να φτιάξετε διαδραστικά quizzes. Μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα, τα οποία ιδίως για quizzes και τα υπάρχουν, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία εργαλεία, τα οποία γίνονται ευχάριστα, με ωραίες εικόνες και μπαίνει κάποιο, ιδίως για μικρές ηλικίες, μπορεί κάποιος να μπει και να μάθει, να εξεταστεί χωρίς να καταλάβει, να ενισχυθεί η μάθησή του, αναλόγως του στόχου που έχει το κάθε τέτοιο περιεχόμενο που θα δημιουργηθεί. Όμως τα στιχτά, από την άλλη μεριά, τα συστήματα διαχείρισης μάθησης, που είναι περισσότερο για να οργανωθεί το εκπαιδευτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα φέρουμε το περιεχόμενο, είναι πάλι δύο τύπων. Είναι δηλαδή αυτό το οποίο είναι εμπορικά πακέτα, θα πω έτσι, εμπορικά συστήματα, και είναι και το ελεύθερο λογισμικό. Εμπορικά, πολύ κλασικό, είναι το Blackboard. Πρέπει να πληρώσεις για να το πάρεις. Βέβαια, επειδή είναι εμπορικό, είναι και επαγγελματικό, έχει πάρα πολλά πράγματα, έχει υποστήριξη αν κάτι προκύψει κτλ. Κτλ. Από την άλλη, αυτά που έχουν επικρατήσει είναι τα ελεύθερα. Πρώτα απ' όλα, γιατί είναι ελεύθερα και δεν κοστίζουν, και δεύτερον, γιατί είναι και το λογισμικό τους ανοιχτό και μπορείς και το τροποποιείς αναλόγως των αναγκών σου. Πολύ γνωστά, αν εξαιρέσουμε το e-class που δουλεύουμε και το οποίο προέρχεται από το Claro Line, είναι από Βέλγιο Πανεπιστήμιο, έχει προέλθει
και το έχουμε πάρει εμείς και το έχουμε ξελινήσει και τώρα το έχουμε τροποποιήσει και έχει γίνει αυτόνομο κατά κάποιο τρόπο. Το πιο γνωστό που κυκλοφορεί όμως στην κοινότητα την διεθνή είναι το Moodle. Και έχει, είναι το πιο γνωστό πρώτα απ' όλα διότι για κάποιο λόγο αρχικά επικράτησε, μετά όμως απέκτησε πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα χρηστών. Και αυτή όλη η κοινότητα δουλεύει συνεργατικά. Δηλαδή όλοι συνεισφέρουν κάτι καινούργιο. Πώς κάνετε σε αυτή τη στιγμή τη συνεισφορά στο πλαίσιο του σεμιναρίου? Εκεί πέρα πηγαίνετε ελεύθερα, κανείς δεν υποχρεώνει κανέναν, και γίνεται μόνο και μόνο επειδή υπάρχει αυτή η αίσθηση της συνεργασίας, της συντροφικότητας, ανθρώπων που πιθανόν ποτέ δεν έχουν ιδωθεί, αλλά που ξέρουν ότι ανήκουν στην ίδια κοινότητα και θέλουν να την ενισχύσουν. Και γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά εργαλεία, πάρα πολύ χρήσιμα, μερικά από τα οποία, ας πούμε, τα δείξαμε στο προηγούμενο σεμινάριο που είχαμε κάνει για το e-learning, για παράδειγμα, αυτά τα εργαλεία τα οποία κάνουν, δημιουργούν δυνατότητες συνεργατικότητας. Δηλαδή να μπορούν οι φοιτητές ταυτόχρονα να συνεργάζονται πάντως σε κοινά projects. Το οποίο είναι κάτι που έγινε από την κοινότητα, επειδή υπάρχει αυτή η ανάγκη, η εκπαιδευτική ανάγκη. Το ίδιο έξι το πρόσθεσα τώρα, δεν το έχω στις παλιές μου διαφάνειες, είναι και αυτό ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης. Διότι όποιος θέλει να φτιάξει ένα MOOC μάθημα, παίρνει αυτό το περιβάλλον και το διαμορφώνει αναλόγως του μαθήματος που θέλει να φτιάξει. Και μετά φέρνει το περιεχόμενο μέσα και το προσφέρει ελεύθερα. Αυτή είναι η διαδικασία. Το ίδιο κάνει φυσικά και το Moodle. Δεν κάνει κάτι διαφορετικό. Το ίδιο κάνει. Απλώς άλλος είναι ο στόχος. Ένας να φτιάξει MOOC μάθημα, το άλλο είναι να φτιάξεις ένα μάθημα, ένα course για τυπικό επίπεδο παραδοσιακής διδασκαλίας για να την ενισχύσεις. Συστήματα διαχείρισης τώρα μάθησης, τα κλασικά LMS, αυτά που είπαμε ότι αφορούν κυρίως την μεικτή μάθηση, την παραδοσιακή ενισχυμένη με την ηλεκτρονική μάθηση, τα οποία είναι τα πιο κλασικά, το μεγαλύτερο μέρος των συστημάτων που υπάρχουν και γενικά θα τα ακούσετε και σαν υπερσύνολο συστήματα μαθησιακής τεχνολογίας. Γενικός ο όρος μαθησιακή τεχνολογία είναι όρος που υπονοεί το οτιδήποτε μπορούμε να διαχειριστούμε, να τεχνολογήσουμε για να υποστηρίξουμε τη μάθηση. Μότι στόχο και να έχει αυτή η μάθηση. Οτιδήποτε φτιάξουμε, τεχνολογήσουμε περιβάλλον για να την ενισχύσουμε είναι περιβάλλον μαθησιακής τεχνολογίας. Από εκεί και πέρα μπορούμε να τα πούμε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, μπορούμε να τα πούμε εικονικά περιβάλλοντα μάθησης και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πολλοί όροι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Ούτως ή άλλως, μάλλον το αυτό που έχει καθιερωθεί είναι το LMS. Learning Management Systems. Κυριότεροι εκπρόσωποι των LMS είναι τα συστήματα διαχείρισης της μάθησης αυτής καθεαυτής και συστήματα διαχείρισης διδακτικού περιεχομένου. Είναι διαφορετικό το ένα, διαφορετικό το άλλο. Θα προσπαθήσουμε λιγάκι να τα ξεκαθαρίσουμε κι αυτά. Συστήματα διαχείρισης μάθησης, μαθήματος, CMS, διαχειρίζεται την εγγραφή του μαθητή σε ένα μάθημα. Παρακολουθεί την δραστηριότητά του και του διαθέτει ψηφιακό περιεχόμενο. Βασικά πράγματα. Βλέπετε ότι εδώ μέσα δεν υπάρχει καθόλου η έννοια της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και του καθηγητή, κυρίως για εκπαιδευτικούς λόγους. Μπορεί να υπάρχει για διαχειριστικούς. Να στείλεις ένα email. Αλλά δεν υπάρχει καθόλου η έννοια της επικοινωνίας για διδακτικούς λόγους. Να στείλεις δηλαδή ένα μάθημα με μια παιδαγωγική προσέγγιση που απαιτεί αλληλεπίδραση. Αυτό δεν είναι ο στόχος αυτών των συστημάτων. Είναι αυτό που θα έκανε παλιότερα η γραμματεία στα χαρτιά και στα μολύβια, που τώρα επειδή έχει αυτά τα συστήματα, καταφέρει μάλλον η γραμματεία και ο καθηγητής για να διαχειριστεί το μάθημά του, τώρα το διαχειρίζεται πάνω σε αυτή την πλατφόρμα. Βάζει το περιεχόμενο, βάζει τρόπους επικοινωνίας, κάνει εγγραφές, ωραία και καλά. Όταν όμως μιλήσουμε και μιλάμε για διαχείριση διδακτικού περιεχομένου, τότε μπαίνει η έννοια του εκπαιδευτικού υλικού μέσα, με την έννοια της αλληλεπίδρασης με αυτό το μαθησιακό περιεχόμενο. Άπαξ ακούτε την λέξη αλληλεπίδραση με μαθησιακό περιεχόμενο, τότε έχουμε να κάνουμε με LCMS σύστημα. Και μέσα εκεί πρέπει να υπάρχει και η έννοια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, αν και δεν υπάρχει πάντα. Δηλαδή, τι είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, τι είναι το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τι είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός. Εκπαιδευτικό περιεχόμενο
Ναι, να βάλω εγώ τα 13 slides, τα PowerPoint των 13 εβδομάδων που θα κάνω μάθημα. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός είναι να δώσω τις κατευθύνσεις στους φοιτητές μου πώς θα το χρησιμοποιήσουν αυτό. Πώς θα διαβάσουν, τι θα διαβάσουν, με τι βοήθεια θα διαβάσουν, με ποια σειρά θα τα διαβάσουν, τι ασκήσεις και τι αυτοαξιολόγηση πρέπει να κάνουν και πότε. Αυτό είναι εκπαιδευτικός σχεδιασμός. Αυτό που ουσιαστικά σας χαρακτηρίζει, το κάνω στην πράξη εγώ και κατευθύνω τους μαθητές μου σε ένα παραδοσιακό μάθημα. Όταν το μάθημα δεν είναι παραδοσιακό και δεν τους τα λέω προφορικά αυτά όλα, πώς μπορώ να τα καταθέσω σε αυτό το περιβάλλον για να το έχουν μπούσουλα οι φοιτητές μου και να ακολουθούν αυτό το σενάριο διδασκαλίας, η μάθηση μάλλον. Και καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως off, να είναι τελείως, μάλλον να είναι online, μόνο online, χωρίς face to face, αυτό είναι απαραίτητο. Και το οποίο στα MOOCs γίνεται επ' ευκαιρία. Έχετε εικόνα των MOOCs εκτός ότι παίζεται στο λογισμικό τους. Έχετε πολύ παρακολουθήσει ένα MOOC μάθημα? Του Coursera. Έχετε παρακολουθήσει? Ποιοι έχετε παρακολουθήσει? Οι υπόλοιποι δεν θα ήταν άσχημο να παρακολουθήσετε ένα μάθημα, μια και έχετε και κάνει και αυτό το σεμινάριο. Βρέστε λίγο ένα ελεύθερο χρόνο, έστω να ξεκινήσετε. Δεν χρειάζεται να το παρακολουθήσετε. Άλλωστε, νομίζω ότι τα ποσοστά που ολοκληρώνουν ένα MOOC μάθημα είναι γύρω στο 5%. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πιο πολλοί έχουν την όρεξη να ακούσουν για ένα αντικείμενο περί τίνους πρόκειται. Μετά δεν τους ενδιαφέρει κάτι άλλο. Ποιοι το ολοκληρώνουν? Αυτοί που θέλουν να πάρουν συνήθως ένα χαρτί, γιατί δίνουν και χαρτιά ηλεκτρονικά, ή αυτοί οι οποίοι πραγματικά θέλουν να μάθουν σε βάθος κάτι. Δεν έχει σημασία σε ποια κατηγορία ανήκετε, αλλά επιχειρήστε να το κάνετε, γιατί θα έχετε πιο ολοκληρωμένη εικόνα για αυτό που πραγματοποιείτε. Δηλαδή, το χρόνο, αυτό το ενδιαφέρει το χρόνο, να έχετε ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν το ξέρω συγκεκριμένα, θα απαντήσετε οι υπόλοιποι που το ξέρετε. Είναι massive. Ήταν δηλαδή ανοιχτό προς όλους. Είναι διαδραστικό. Διαδραστικό. Είχε επικοινωνία. Ήταν ουσιαστικά πλατφόρμα. Είχε θεωρία αυτά. Τα ξέρετε από τον κώδικα και αν έβαλε κάτι οθόνη το έπρεπε. Θέλετε να επαναλάβεις την ερώτηση για να την ακούσουν και οι αποστάσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω αυτό που κάναμε για να μάθουμε Python, ναι, στο Code Academy, αν ήταν MOOC. Μπορείς να το περιγράψεις λοιπόν, γιατί λοιπόν, εγώ δεν το ξέρω. Ήταν στο ίντερνετ βασικά, μια πλατφόρμα που είχαν φτιάξει, η οποία είχε στα αριστερά θεωρία, που είχε ας πούμε και παράδειγμα, από κάτω είχε ζητούμενο και έπρεπε να γράψεις στα αριστερά κώδικα και είχε μια οθονούλα όπου έγραφε... Έβγαζε αν υπήρχε αποτέλεσμα που έβγαινε στην οθόνη, στο έδειχνε εκεί. Και προχώραγες βήμα-βήμα τα μαθήματα που είχε. Και... Όχι. 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 Αυτό δεν σε θεωρείται MOOC. Όχι. Γιατί δεν θεωρείται MOOC? Αυτό είναι ένα, οπωσδήποτε είναι ένα e-learning περιβάλλον. Σαφώς είναι ένα e-learning περιβάλλον. Και μπορεί να θεωρηθεί σαν... ένα web-based educational system. Υπάρχουν πολλοί όροι. Δεν έχει σημασία. Αλλά αυτά υπήρχαν πάντα. Δηλαδή από τότε που βγήκε το ίντερνετ τέτοια μαθήματα υπάρχουν. Σαφώς παρουσιάζεται το περιεχόμενο, αλλά δεν υπάρχει όλη η διαδραστικότητα δίπλα. Άπαξ και δεν υπάρχει επικοινωνία και διαδραστικότητα μεταξύ του καθηγητή και των μαθητών και των μαθητών μεταξύ τους, δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι αυτό το πράγμα είναι MOOC ή γενικότερα ότι είναι e-learning. Είναι μάθηση βασισμένη στη τεχνολογία, μάθηση βασισμένη στο διαδίκτυο, ναι. Αλλά δεν έχει αυτή την έννοια της διαδραστικότητας που είπαμε και εξ αρχής. Και τα MOOC την έχουν. Με τον ΑΒ τρόπο την έχουν και αυτά. Ποια είναι η... Όσοι έχετε παρακολουθήσει MOOC, πώς γίνεται η διαδραστικότητα? Ένας τρόπος ήταν όταν παραδίδεις κάποια εργασία να ελέγχεται από άλλους, ας πούμε. Πολύ σωστά. Αυτό είναι κλασικότατο. Το έχω δει και εγώ σε πολλά. Δηλαδή υπάρχει η συνεργατική, το peer evaluation. Τον έχετε ακούσει αυτό το ρόλο? Είναι αξιολόγηση ομοτήμων στα ελληνικά. Peer evaluation. Το peer με P-W-E-R. Τι γίνεται δηλαδή? Καταθέτουν όλοι τις εργασίες τους και αυτοί που οργανώνουν το σεμινάριο, το MOOC,
το MOOC μάθημα, φροντίζουν ή το λογισμικό που από πίσω τους υποστηρίζει, φροντίζει και αναθέτει σε κάθε έναν κάποιον αριθμό εργασίες αλωνών, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τη βαθμολογήσουν βάσει μιας ρούμπρικας, ενός συστήματος αξιολόγηση που το ορίζουν, σου λέγανε θα βάλετε α, αν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, β, αν έχει αυτά, γ, αν έχει αυτά, και το καταθέτουν. Αυτό λοιπόν είναι σαφώς μία συνεργατική δουλειά που θέλει αλληλεπίδραση, κλασικότατο. Το οποίο επίσης, τώρα μια και αναφερόμενο στο Moodle και στην κοινότητα του Moodle, η κοινότητα του Moodle έχει φτιάξει ένα τέτοιο περιβάλλον, το οποίο το έχουν ενσωματώσει στο Moodle και το Moodle διαθέτει αυτή τη δυνατότητα. Την οποία εγώ που έχω το e-class δεν την έχω και το οποίο τη χρειάζομαι. Δηλαδή, εγώ στο μάθημά μου προσπαθώ να το εφαρμόσω. Ελείψη τέτοιας υποστήριξης βασανίζομαι. Το κάνω με το χέρι, με κάποιο τρόπο. Με υποστηρίζει η τεχνολογία, με τη λογική ότι έχω ένα Excel και δουλεύω με το Excel κτλ. Δεν με βοηθάει η πλατφόρμα. Και είναι βασανιστικό και δύσκολο. Το έκανα μία φορά, μία δεν το έκανα γιατί δεν είχα χρόνο, μία το ξαναπροσπάθησα και πάει λέγοντας. Θέλω να πω ότι η τεχνολογία βοηθάει, αλλά ορισμένα συστήματα το θεωρούν εκ των όνων κάνευ και τα μου είναι σαν αυτά ότι πρέπει να έχουν τέτοιες δυνατότητες. Άρα λοιπόν να μία δυνατότητα. Άλλη δυνατότητα που μπορεί να έχουν. Τα μου προσπαθούν πάρα πολύ να δημιουργήσουν την αίσθηση της κοινότητας. Δηλαδή έχουν πάντα φόρουμς. Υποχρεωτικά. Μπαίνετε μέσα. Πολλά από αυτά, πριν ξεκινήσουν, κανένα δύο εβδομάδες πριν ξεκινήσουν, αρχίζουν και ζητάνε από τους αυτούς που έχουν γραφτεί να αυτοπαρουσιάζονται. Κάνουν συζητήσεις στη μέση των μαθημάτων. Δίνουν εργασίες και παίρνουν απαντήσεις χωρίς να τις μοιράζουν, δηλαδή απαντήσεις από τον καθηγητή. Υπάρχουν πάρα πολλών ειδών απορίες. Υπάρχουν φάξ, δηλαδή να ρωτήσουν απορίες και συχνές απαντήσεις. Και ούτω καθεξής. Τα έχουν όλα αυτά. Αν δεν τα έχουν, δεν είναι MOOC. Και γι' αυτό το συγκεκριμένο που ρώτησες απέχει πολύ που να θεωρηθεί MOOC. Ωραία. Καλά. Τα είπαμε λίγο πολύ αυτά. Να μην επανέλθω, ούτε να έρθω εδώ. Παρόλα αυτά, σε ένα learning management system, με τη λογική που το ξέρουμε, υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει η έννοια της εγγραφής. Εγγράφεσαι μέσα με κάποιο τρόπο και τα MOOC προφανώς. Δεν είναι βέβαια η περίπτωση του LMS, αλλά είναι κάτι παρόμοιο. Θέλουν και αυτά οπωσδήποτε να κάνεις εγγραφή. Πρέπει να είσαι δηλαδή γνωστός στο περιβάλλον. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιείς σαν άσχετος χρήστης. Και μια ακόμη απάντηση γιατί δεν ήταν MOOC ή LMS. Είχε εγγραφή. Η εγγραφή πού τη χρησιμοποίησε μετά. Χρησιμοποίησε γιατί κρατούσε την πρόοδο. Αυτά λοιπόν τα συστήματα τα οποία κρατάνε την πρόοδο. Έχουν άλλο ορισμό που δεν τον ανέφερα εδώ και δεν ήθελα να μπω σε αυτά τα χωράφια. Είναι τα προσαρμοστικά, εκπαιδευτικά, διαδικτυακά περιβάλλοντα. Άλλος όρος. Και εάν για να προσαρμοστεί βάζει και μέσα τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, τότε λέγονται και νοήμονα προσαρμοστικά. Γιατί για να σε προσαρμοστεί σε εσένα πρέπει να σε γνωρίσει. Πώς θα σε γνωρίσει, πώς θα συντηρήσει το προφίλ σου για να καταλάβει τι ξέρεις και να δώσει ανάδραση σε περίπτωση που χρειάζεσαι ή να σε καθοδηγήσει. Από εκεί πέρα είναι τεχνολογίες από πίσω. Οι οποίες αυτές οι τεχνολογίες συνήθως είναι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε αν τις διαθέτει, δεν μπορεί να έχει νευρονικά δίκτυα από πίσω για να σε κατατάσσει σε μια κατηγορία και να σε βοηθήσει. Λέγονται νοήμονα. Και πάει λέγοντας οι ορισμοί. Πολλοί από τους οποίους είναι, ταυτίζονται ή έχουν μεγάλο κοινοτόπο και ούτω καθεξής. Τι δεν κάνουν λοιπόν αυτά τα LMS, δεν παρέχουν σειρές μαθημάτων, δεν έχουν δηλαδή εκπαιδευτικό σχεδιασμό μέσα. Σε έναν καθηγητή δεν δίνουν την ευκαιρία να πιάσει εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Πολύ λίγο κάνουν κάτι από αυτά. Αν μπείτε πουθενά και δείτε μαθησιακές διαδρομές σαν εργαλείο, αυτό είναι το μόνο που προσπαθούν να κάνουν για να φτιάξουν περιεχόμενο. Δηλαδή σου λένε κάποια βήματα με τα οποία πρέπει να διαβάζεις το περιεχόμενο που υπάρχει. Αλλά είναι πολύ στοιχειώδες. Δεν προέρχουν προσωπημένη διαδικασία μάθησης. Δεν προσαρμόζονται σε σένα. Παρόλο που σε ξέρουν ποιος είσαι για να σε κάνουν, να σε παρακολουθούν τις παρουσίες σου, το ένα στο άλλο σου, δεν ξέρω τι άλλο, στατιστικά σου, δεν τα χρησιμοποιούν όλα αυτά για να κάνουν προσωπημένη διαδικασία μάθησης. Δεν διαθέτουν ολοκληρωμένα περιβάλλοντα συγγραφής, μόνο στοιχειώδη, και δεν διαθέτουν ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης.
Για να εξεταστείς λοιπόν πρέπει να πας σε άλλα περιβάλλοντα, αν θέλεις, σε βάθος εξέταση. Γενικότερα, οι συστήματα υποστήριξης εργατικής βάθησης είναι αυτά που είπαμε σαν εργαλεία, τα αναφέραμε και στα MOOC και στα LMS, αλλά υπάρχουν και αυτόνομα. Συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικής αξιολόγησης, τα οποία, παραδείγματος χάρη σε περιβάλλον, μιας που είμαστε προγραμματιστές, είναι περιβάλλοντα τα οποία μπορείς να δώσεις το κωδικά σου και να τον ελέγξει, να το περάσει από compiler, να βρει λάθη, να δώσει κατάλληλη ανάδραση, να σου δώσει ευκαιρία να το διορθώσει κτλ. Περιβάλλοντα λοιπόν τα οποία μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική αξιολόγηση. Αν είσαι θέλεις κείμενο, θα μπορεί να το περάσει από έναν περιβάλλον, να βρει πιθανές αντιγραφές ή να κάνει διορθώσεις στο κείμενο κτλ. Και εικονικές τάξεις που είναι, σε βάζουν πλέον σε χώρους εικονικούς τρισδιάστατους για να επιτόπου να δοκιμάσεις σαν εργαστηριακά περιβάλλοντα για να δοκιμάσεις και να μάθεις πειραματιζόμενος. Υπάρχουν πολλά ακόμη. Δηλαδή οι εικονικές τάξεις χρησιμοποιούν πολλά τα e-games. Είναι σε μορφή παιχνιδιών που μπαίνεις μέσα και είσαι ένας χαρακτήρας από τους υπόλοιπους χαρακτήρες και μέσα από αυτό μαθαίνεις κάτι. Πλεονεκτήματα λοιπόν είναι ότι αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μετάδοση και η πρόληψη των γνώσεων, τελείως διαφορετικός τρόπος από τον παραδοσιακό. Γίνεται η εφικτή πρόσβαση σε μεγάλες δομές με δεδομένα και με ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, που συνήθως αυτές πλέον έχουν γίνει ελεύθερες, δηλαδή υπάρχουν βιβλιοθήκες ελεύθερης πρόσβασης για βαθυσιακό περιεχόμενο. Μπορεί να βοηθιέται η αυτονομία και η πρωτοβουλία και η διαδικασία μπορεί να γίνει συνεργατική. Επίσης, εξισώνονται οι διαδικασίες για τους εκπαιδευόμενους. Η περίπτωση των MOOC. Τώρα δεν έχει να πεις ότι εγώ έχω καλύτερη πρόσβαση κάπου, διότι είμαι κοντά, διότι έχω λεφτά, γιατί τα MOOC είναι massive, είναι για όλοι, έχουν ακριβώς τις ίδιες ευκαιρίες να τα παρακολουθήσουν. Είναι ελεύθερα, είναι εξ αποτάσεως, δεν υπάρχουν καθόλου όρια ή περιορισμοί. Δίνεται στις δυνατότητες στους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους να επικοινωνούν μεταξύ τους σύγχρονα και ασύγχρονα και δίνει και τη δυνατότητα εκπαίδευσης πολύ μεγάλου αριθμού ατόμων. Προφανώς τα MOOC αυτό το εξαντλούν. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα με τους αριθμούς αυτών που δηλώνουν μαθήματα στα MOOC και μάλιστα μαθήματα που έχουν συνήθως μεγάλο ενδιαφέρον. Άπειρος κόσμος. Πραγματικά άπειρος κόσμος. Μειονεκτήματα. Απαιτείται περισσότερο χρόνο σε ενασχόληση από τον εκπαιδευτή, για να το στήσει δηλαδή σαν εκπαιδευτής. Θέλει πολλή δουλειά, πρέπει να φτιάξεις, ιδίως στα MOOC, το πάρουμε για παράδειγμα, πρέπει να φτιάξεις βιντεάκια υποχρεωτικά. Χωρίς βίντεο δεν υπάρχει η αίσθηση του MOOC, είναι υποχρεωτικά. Προφανώς πρέπει να φτιάξεις και ούτως ή άλλως τις παρουσιάσεις στις PowerPoint. Πρέπει να φτιάξεις τρόπους αυτοεξιλόγησης, τρόπους αξιολόγησης, τρόπους συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών. Όλα αυτά πρέπει να τα θέσεις σε ένα σενάριο εκπαιδευτικό με ενδιαφέρον, για να τραβήξεις την ενδιαφέρον και ούτω καθεξής. Εξάρτηση από τη τεχνολογία, από τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και τη διεξαγωγή εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό έρχεται και αναιρεί το άλλο που είπαμε, ότι όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες πια. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι κάποιος στην Αφρική που ζει κάτω από την καλύβαδο την Αχιρένια και δεν έχει ίντερνετ, δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες που έχετε εσείς. Ο κόσμος ποτέ δεν είναι δίκαιος και δεν θα γίνει ποτέ. Αλλά κοιτάζουμε πόσο μπορούμε να τον κάνουμε δικαιότερο και να δώσουμε όσο γίνεται περισσότερες ευκαιρίες. Απ' την άλλη, βέβαια, ενισχύεται η αίσθηση απομόνωσης. Διότι καλό είναι να επικοινωνούμε μέσω του ίντερνετ, αλλά πάλι μπορεί να είμαστε στο δωμάτιό μας. Αυτό δεν μπορεί να το διορθώσει με τίποτα. Ακόμη και να βάλει εικονικά περιβάλλοντα. Το καταλαβαίνετε και από τα Facebook και από οτιδήποτε άλλο, και τα tweets και το τι άλλο, και τα tweeters και τα λοιπά. Η μοναξία παραμένει. Δηλαδή όσο και να επικοινωνείς, είσαι μόνος σου. Γνωστά και διευθύνσεις, γιατί τα διαλέγουμε, γιατί είναι δωρεάν. Γιατί τα παίρνει ένα ίδρυμα, γιατί μπορεί να το προσαρμόσει στις ανάγκες του. Να το σχεδιάσει, να μπει μέσα δηλαδή και να το φτιάξει όπως θέλει. Να ανοίξει όσα εργαλεία θέλει, να κλείσει όσα θέλει, να κάνει ό,τι, να βάλει ό,τι υλικό θέλει κτλ. Είναι πολύ δημοφιλή, γιατί τελικά χρησιμοποιούνται από πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς, άρα υπάρχει ήδη εμπειρία και κάποιος που δεν το ξαναπάρει μπορεί να βασιστεί.
υποστηρίζουν περισσότερες δυνατότητες και διεθνή πρότυπα στον χώρο των μαθησιακών τεχνολογιών. Εδώ πέρα είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Δηλαδή μπορεί να φτιάξει περιεχόμενο, να το φτιάξει με πρότυπα, με XML γλώσσες βάζοντας tags κτλ. Έτσι ώστε εν τέλει να το αποθηκεύσεις βάσει αυτών των προτύπων και να μπορεί να το ξαναπάρει σε κάποιο άλλο LMS ή να το πάρει κάποιος άλλος που ενδιαφέρεται να πάρει το δικό σου περιεχόμενο. Και μιλάμε τώρα, ας πούμε, πες το ότι υπάρχει ένα σύνολο, μια άσκηση με ένα σύνολο ερωτήσεων. Πολλαπλών ερωτήσεων, το ένα το άλλο. Αυτό είναι κόπος για να το δημιουργήσεις, ξέρετε τι κόπος είναι. Να κατεβάλεις δηλαδή κάτω και να τα γράψεις όλα αυτά σε ένα περιβάλλον ερωτήσεων. Εγώ τι έπαθα προσωπικά. Είμαστε στο η κλάση του τμήματός μου και είχα πραγματικά δημιουργήσει ένα σετ τέτοιων ασκήσεων για τα μαθήματά μου. Και αλλάξαμε και φύγαμε από το δικό μας, η κλάση, και μάλιστα η κλάση ήταν, αλλά το είχαμε αφήσει σε κάποια παλιά version, και ήρθαμε στο η κλάση του ΤΕΙ. Τα χάσα όλα. Δεν μπόρεσα να μεταφέρω τίποτα. Δεν είναι κείμενο που μεταφέρεται. Είναι μια δομή που από πίσω, αν δεν είσαι αποτυπώσιμη με ένα συγκεκριμένο συντακτικό βάση προτύπων, δεν μπορεί να το δει μια άλλη, ένα άλλο περιβάλλον που να γνωρίζει αυτό το πρότυπο, σαν να χρειάζεται μια διάμεση μετάφραση. Δηλαδή από εκεί που είμαι πρέπει να το μεταφράσω σε μια κοινά αντιληπτή γλώσσα και αυτός που θα το πάρει να ξέρει την ίδια γλώσσα για να πάρει και να το ξαναφέρει στη δικιά του γλώσσα. Αυτό το ενδιάμεσο είναι τα πρότυπα. Και τώρα τα τελευταία LMS διαθέτουν τα πρότυπα. Δηλαδή μπορεί από ένα περιβάλλον από τα πολύ γνωστά, από το Moodle παραδείγματος χάρη, να το σώσει βάσει προτύπων και να το ξαναπάρει από ένα άλλο που δεν είναι Moodle, είναι κάτι άλλο. Ή κάποιος που έχει μια εγκατάσταση Moodle στο ένα πανεπιστήμιο, να το πάρει σε μια άλλη που έχει σε ένα άλλο πανεπιστήμιο. Αυτά λοιπόν είναι μεγάλη ιστορία, πολύ μεγάλη ιστορία, και αυτό που είπαμε και το τελευταίο, ότι έχουμε μεγάλη κοινότητα. Μεγάλη κοινότητα είναι μεγάλο πράγμα, γιατί βάζει εργαλεία και γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον, και οι αυτοί που βρίσκουν ενδιαφέρον προσελκύουν και άλλους στην κοινότητα και πάει λέγοντας. Αυτό τώρα είναι ένας χώρος με λίγο πολύ πράγματα που υπάρχουν στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Δηλαδή, υπάρχει η έννοια της παιδαγωγικής. Εδώ. Υπάρχει η έννοια της οργάνωσης. Υπάρχει η έννοια των πηγών. Υπάρχει η έννοια του δασκάλου, της επικοινωνίας, του εκπαιδευόμενου. Υπάρχει η έννοια της παροχής όλου αυτού του υλικού. Υπάρχει εννοεί των βιβλιοθηκών, των δραστηριοτήτων των μαθησιακών, του τμήματος σαν ολόκληρο κομμάτι παροχής εκπαίδευσης, των ελέγχων. Όλα αυτά λοιπόν, τώρα το library δεν ξέρω γιατί έχει μπει δεύτερη φορά, αν είναι library για να φτιάξει τα resources και library για να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διαδικασία μάθησης. Αυτά όλα λοιπόν θέλουν περιεχόμενο. Τα μαθησιακά αντικείμενα και τα μηδοντάτα που είπαμε πριν ακριβώς, που σας είπα ότι μας βοηθάνε, είναι για να φτιάξουμε, όταν φτιάχνουμε learning resources, πηγές δηλαδή μαθησιακές, πρέπει να τις φτιάξουμε βάση προτύπων. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη δυνατότητα. Όταν φτιάξουμε βιβλιοθήκες, πρέπει να φτιάξουμε αποθετήρια. Δηλαδή δεν πρέπει να πετάξουμε χήμα, αλλά να τα πετάξουμε πάλι βάση μιας δομής, η οποία τα χαρακτηρίζει σαν αποθετήρια, τα οποία και όταν είναι και ανοιχτά αποθετήρια, μπορεί κάποιος να το πάρει από το ένα αποθετήριο και να το πάρει σε ένα άλλο, αν αυτά έχουν αποτυπωθεί σωστά μέσα εκεί. Παιδαγωγική, υπάρχει εκπαιδευτικός σχεδιασμός, ο οποίος πάλι μπορεί να γίνει βάση προτύπων. Δηλαδή το πώς θα γίνει η διδασκαλία, αν υπάρχουν τέτοια περιβάλλοντα που μπορούν να τη σχεδιάσουν, πρέπει να υπάρχουν και άλλα περιβάλλοντα που μπορούν να τη διαβάσουν. Και για να γίνει επικοινωνία πρέπει πάλι να υπάρχουν τα κατάλληλα πρότυπα. Και αυτά πρότυπα λέγονται SCORM. Αν αρχίσετε, αυτό είναι αρκετά γνωστός όρος, το SCORM. Με το SCORM φτιάχνεις διδακτικές τέτοιες παιδαγωγικές. Όταν φτιάχνεις activities, δραστηριότητες, υπάρχει μια γλώσσα μοντελοποίησης που λέγεται EML, με την οποία μπορεί να περιγράψεις εκπαιδευτικές τέτοιες δραστηριότητες, δηλαδή μαθησιακές δραστηριότητες. Όταν φτιάχνεις ορισμούς, competencies, μάλλον ικανότητες, ικανότητες πρέπει να ξέρετε πάντα, όταν κάνεις ένα πρόγραμμα σπουδών, ο στόχος του είναι τι θα μάθεις σαν γνώσεις και τι ικανότητες θα αποκτήσεις, το οποίο θα σε οδηγήσει στην επαγγελματική σου πορεία. Δηλαδή ένα σοβαρός, αυτά τα τώρα που φτιάχνουν το Υπουργείο Παιδείας, που σχεδιάζει τα επίπεδα και λέει πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια. Εμείς όταν κάνουμε αξιολόγηση εξωτερική, είμαστε υποχρεωμένοι σαν τμήμα να πούμε οι απόφοιτοι μας τι competencies θα έχουν.
τα οποία θα τους οδηγεί στην αγορά εργασίας. Και αυτός ο οποίος θα απασχολήσει έναν δικό μας απόφυτο πρέπει να ξέρει, να διαβάσει από αυτό που θα καταθέσουμε σαν τμήμα τι είναι τα competencies του φοιτητός μας και να πει ναι, εγώ θέλω από το τμήμα πληροφορικής έναν, όχι θέλω από το τμήμα το άλλο, άλλο γιατί έχει άλλα competencies. Αυτά όλα λοιπόν είναι, έχουν μια οργάνωση, έχουν μια γλώσσα για να την πει κάποιος. Μπορεί να μην είναι πια δομή, αλλά είναι οι όροι που χρησιμοποιούνται, είναι στάνταρ πάλι και πρέπει να το ξέρουμε. Αν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει ολόκληρες λίστες για περιγραφή τέτοιων ικανοτήτων αναλόγως του field, του πεδίου το οποίο κάποιος σπουδάζει. Το interaction το πρέπει να το κάνουμε μέσα συνεργατικών περιβαλλόντων. Ακόμη και αν χρησιμοποιήσετε το Skype θα μπορούσε να υποστηρίξετε μια εκπαιδευτική διαδικασία, ή και το Facebook θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, τα Wikis, οτιδήποτε, εκτός δηλαδή από τα στάνταρ εργαλεία που είναι μέσα στα περιβάλλοντα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και οτιδήποτε άλλο εξωτερικό για να εμπλουτίσετε την συνεργασία. Για να γίνουν τα τεστ υπάρχουν τα περιβάλλοντα αξιολόγησης, όπως είπαμε, τα αυτόνομα, και για να περιγράψετε το χρήση υπάρχουν τα e-portfolio. Τα e-portfolio δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ταυτότητα χρήστη, το οποίο μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει στάνταρ δομή και το οποίο μπορεί να το πάρει στην πλάτη σου και να φύγει από το ένα ίδρυμα, πας στο άλλο και έχει το e-portfolio σου που περιγράφει πλήρως ποιος είσαι, τι κάνεις, τι έχεις μάθει, βάσει φυσικά το competencies που έχεις αποκτήσει, βάσει το τι έχεις σπουδάσει κτλ. Κτλ. Όλα αυτά είναι, όλα είναι οργανωμένα δηλαδή. Με λίγα λόγια είναι όλα οργανωμένα. Και ό,τι αφορά το course, πρέπει να είναι μαθησιακές ευκαιρίες οι οποίες να πεταγράφονται με πέτα data, ώστε να μπορούν να μπουν σε βιβλιοθήκες, να μπορούν να γίνουν αναζητήσεις. Είσαστε φοιτητής και θέλετε να πάτε να κάνετε ένα μεταπτυχιακό μόλις τελειώσετε, ή θέλετε να αλλάξετε από εκεί που φοιτάτε να πάτε κάπου αλλού, ή είσαστε ακόμη τώρα, θα ξεκινήσετε και θέλετε να ξέρετε τι να σπουδάσετε. Θέλετε να ξέρετε ποιος μπορεί να σας παρέξει αυτό που θέλετε να πάθετε. Πρέπει να μπαίνετε λοιπόν, τώρα που είναι το διαδίκτυο του, που είναι μεγάλο και είναι open κτλ. Κτλ. Πρέπει να μπορείτε να μπαίνετε να ζητάτε με λέξη κλειδί να σας φέρνει ιδρύματα των οποίων το πρόγραμμα παρέχει αυτά που εσείς επιθυμείτε. Άρα το ίδρυμα πρέπει να τα έχει καταγράψει αυτά με metadata, τα οποία οι μηχανές αναζήτησης να αναγνωρίζουν και να σας φέρουν αυτό που ζητάτε. Εσείς δεν καταλαβαίνετε τίποτα από όλα αυτά. Εσείς βάζετε μια λέξη κλειδί στο Google. Πώς γίνονται από πίσω τα πράγματα? Είναι το δίκτυο πλέον, το οποίο το ίντερνετ έχει πάψει να είναι αποθήκη. Τα πράγματα που είναι αποθήκευτο στο ίντερνετ πλέον έχουν δομή. Και η δομή αυτή επιτρέπει αναζητήσεις με περιεχόμενο. Δεν κάνει pattern matching, το βρήκα κάπου. Κοιτάζει να δει γενικότερα αν όλη η γνώση που σέρνει μαζί του με κάποια έννοια είναι αυτή που εσείς θέλετε. Και γι' αυτό χρειάζονται metadata. Και φυσικά, μέσα στα delivery systems, είναι όλα τα virtual learning, e-learning environments και τα MOOCs, μια και ανήκουμε στα MOOCs, να τα αναφέρουμε ιδιαίτερως. Πάμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τι θα γίνει αυτές τις τεχνολογίες και πώς θα επηρεάσουν αυτό το χώρο του e-learning. Όσον αφορά τα κινητά, τα mobile applications, είναι ήδη εδώ. Όπως είναι και το tablet computing. Αυτά τα ζούμε. Σωστά. Τα ζείτε. Ή όχι. Δηλαδή, έχετε ποτέ κάνει μια mobile application, έχετε κατεβάσει που να έχει σαν στόχο εκπαιδευτικό να μάθετε κάτι? Υπάρχουν. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει, αλλά σαφώς υπάρχουν. Και προφανώς αυτό υπάρχει και στο tablet. Και μέσω του tablet μπορείτε να κάνετε του tablet computer, μπορεί να δημιουργηθούν του κόσμου τα gadgets, τα πολλά από τα οποία είναι εκπαιδευτικά πράγματα. Αυτό που έχουμε μπλε είναι στο πολύ άμεσο μέλλον. Δηλαδή, game-based learning. Όχι ότι δεν υπάρχει, σαφώς και υπάρχει. Αλλά όλο εξελίσσεται. Δηλαδή είναι έχει πολύ μέλλον και είναι μπροστά μας. Τα δύο πρώτα είναι σαν να τα έχουμε κατακτήσει πια. Το δεύτερο ακόμη διερευνάται. Δηλαδή, πόσο πιο κατάλληλα περιβάλλοντα παιχνιδιών μπορούμε να φτιάξουμε μέσω των οποίων να μαθαίνει κάποιος. Και εδώ αρχίζονται και μπαίνουν εικονικά περιβάλλοντα, μπορεί να παίξουν πολλοί περιβάλλοντα τα οποία μπορεί να προσαρμόζονται στον χρήστη, να κάνουν αναδράσεις.
2002. Αλλά ακόμη υπάρχει έρευνα σε αυτό το χώρο. Αλλά είναι, το βλέπουμε μπροστά. Όπως είναι και το Learning Analytics, δηλαδή πράγματα που αναλύουν τη διαδικασία μάθησης για να την κάνουν καλύτερη. Αυτά που είναι με κόκκινο είναι λιγάκι πιο μακριά. Υπάρχει η ερευνητική τάση, αλλά δεν έχουν αρχίσει ακόμη να δοκιμάζονται. Όπως είναι το gesture-based computing, δηλαδή να μπορείς να μαθαίνεις, να διδάσκεις με κάποιον χρήστη τον οποίο επικοινωνείς μέσω πλέον φυσικών τρόπων. Με τον τρόπο που ανοίγουν και κλείνουν τα μάτια τους, με τον τρόπο την έκφραση του προσώπου, με την έκφραση των χεριών, αυτά δείχνουν μια κατανόηση, μια ανταπόκριση στην εκπαίδευση. Είναι αυτό που βλέπω εγώ στους φοιτητές, βλέπω κάποιος ένα διάφορο και δεν τον μοιάζει τι λέω, και κάποιος άλλος ο οποίος με κοιτάζει στα μάτια, και κάποιος άλλος ο οποίος χασμουριέται, και κάποιος άλλος που έχουν λαρώσει τα μάτια του, ή κάποιος που έχουν ξαφνικά αστράψει γιατί είπα κάτι καλό. Όλα αυτά θα μου προκαλέσουν εμένα μια ανάδραση. Και πάει λέγοντας. Αρχίζει δηλαδή η επικοινωνία να γίνεται φυσική. Και υπάρχουν τρόποι να αναλύεται η εικόνα και να βγαίνουν συμπεράσματα για τη συμπεριφορά του χρήστη. Δηλαδή, πες ότι καθίστε στον υπολογιστή και έχετε κάμερα. Η κάμερα μπορεί να πάρει την εικόνα σας, να την αναλύσει και να δώσει πληροφορίες στον καθηγητή. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο διερευνάτε, αλλά ακόμη δεν έχει μπει στην καθημερινότητα. Και όπως είναι και το Internet of Things, που φεύγουμε από το Internet of Information και πλέον τα πράγματα αρχίζουν και αποκτάνε οντότητα. Δηλαδή δεν υπάρχει μια λέξη, μια κουβέντα, κάτι, μια πληροφορία, αλλά αυτά γίνεται γνώση. Η γνώση είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια πληροφορία. Είναι πιστοποιημένη πληροφορία που έχει του κόσμου τις, πώς θα πω, χαρακτηριστικά. Και όλο μαζί γίνεται μια οντότητα, γίνεται ένα πράγμα. Δηλαδή μπορεί να πεις μια λέξη και από πίσω να κρύβονται 10 χαρακτηριστικά του και θα στα φέρει όλα μαζί. Και μπορεί να βάζει το χαρακτηριστικό να το συνδέσει με κάτι άλλο και να σου δημιουργήσει ένα ολόκληρο χώρο γνώσης μέσα στο Ιντερνετ. Απομονώσει δηλαδή ένα χώρο ολόκληρο στο οποίο θέλεις να κινηθείς. Αυτό είναι το Internet of Things. Το οποίο επίσης είναι σε ερευνητικό στάδιο. Το οποίο θα δημιουργήσει φοβερές δυνατότητες αναζήτησης βιβλιοθηκών, αντικειμένων που μπορεί να συνθετούν και να φτιάξουν, να λύσουν προβλήματα κτλ. Εν κατακλείδη. Η τεχνολογική δομή υπάρχει, τα εργαλεία υπάρχουν, τα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα είναι δεδομένα. Αυτό που λείπει είναι το περιεχόμενο. Δηλαδή, για να φτιάξεις ένα καινούριο σύστημα, συνήθως το περιεχόμενο δεν υπάρχει, αλλά με το Internet of Things, για παράδειγμα, θα μπορούσε να το βρεις εύκολα. Με τα data θα μπορούσε να το βρεις εύκολα. Με τα SCORM και τα λοιπά θα μπορούσε να τα βρεις εύκολα. Άρα, αν όλα αυτά τα χρησιμοποιήσεις, μπορεί να υπάρξει. Και φυσικά, αυτό που είναι ένα θέμα είναι το όραμα. Δηλαδή, πού βαδίζει αυτή τη στιγμή αυτή η τάση, αυτή η έρευνα στην εκπαιδευτική τεχνολογία, τι στόχο έχει, ποιο είναι το όραμα. Το όραμα δεν είναι καθαρό σε όλους, υπάρχει ένα μπέρδεμα. Δηλαδή, άλλοι πιθανόν θεωρούν ότι μια καλύτερη υποστήριξη της παραδοσιακής διδασκαλίας. Κάποιοι άλλοι θέλουν να κάνουν ανατροπή, τελείως, να το ανοίξουν τελείως, όπως είναι τα MOOC. Κάποιοι άλλοι δεν ξέρω τι μπορούν να έχουν στο μυαλό τους. Να μην μείνουμε λίγο στα MOOC, να δούμε τι ρόλο θα παίξουν τα MOOC, αν σε αυτούς που σαν όραμα έχουν το άνοιγμα τελείως της μάθησης, και το οποίο είναι ένα όραμα όντως. Δηλαδή, πολύ μέρος, μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας το βλέπει σαν μέλλον. Και άλλοι δεν το βλέπουν βέβαια. Υπάρχουν άλλοι που λένε φτού κακά, δεν είναι αυτό το πράγμα, αυτό δεν λέει τίποτα, δεν οδηγεί πουθενά κτλ. Τα MOOC έχουν πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι γίνονται αυτή τη στιγμή άπειρα συνέδρια, άπειρα άφρα, άπειρα debate, συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Τα υπέρ, τα κατά, υπάρχουν οι πραγματικά οι φίλοι του χώρου, οι φαν, και υπάρχουν και οι εχθροί. Όλα αυτά βρίσκεται. Αλλά, ακόμη και για αυτούς οι οποίοι το υποστηρίζουν, υπάρχουν ερωτήματα. Δηλαδή, τελικά θέλουμε ανοιχτή εκπαίδευση ή παγκόσμια εκπαίδευση. Αυτό είναι διαφορετικό πράγμα. Το ανοιχτή σημαίνει το έχω εδώ και όποιος μπορεί έρχεται. Το παγκόσμιο σημαίνει ότι όλοι θα μπορέσουν. Είναι αυτό που σας είπα, ότι το ανοιχτό σημαίνει ότι εγώ που έχω ίντερνετ μπορώ, αλλά εσύ που δεν έχεις ίντερνετ δεν μπορείς. Το παγκόσμιο σημαίνει ότι πρέπει να δώσω δυνατότητα στους πάντες, έχουν δεν έχουν, να τους βρω έναν τρόπο να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση. Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει ακόμη απάντηση, μιλάμε για το όραμα όμως. Τι όραμα έχουμε ακριβώς. Μετά, έστω ότι το εμπάζουμε και αντικαθιστά την εκπαίδευσή μας, θα υπάρχουν βαθμίδες, γιατί τα MOOC αυτή τη στιγμή δεν έχουν αυτή την έννοια. Είναι ελεύθερη μάθηση.
θα δίνουμε, και έχουν, όμως έχουν αρχίσει και ψηλοδίνουν κάτι βεβαιώσεις. Αυτές οι βεβαιώσεις προς το παρόν δεν έχουν κάποια επισημότητα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πάει σε έναν εργοδότη και να πει, ξέρετε, έχω πάρει, έχω παρακολουθήσει και αυτό. Και αν θέλει ο εργοδότης το δέχεται, αν θέλει δεν το δέχεται, αλλά δεν το δέχεται για να τον κατατάξει κάπου. Το δέχεται απλώς για να πει, έχει λίγο καλύτερο προφίλ από τον άλλον. Θα το κάνουμε πιο επίσημο, θα εντάξουμε σε βαθμίδες, θα κάνουμε δηλαδή MOOCs που θα δίνουν βεβαιώσεις για πρωτοβάθμια, για δευτεροβάθμια, για τριτοβάθμια, για μεταπτυχιακό. Τι θα γίνει ακριβώς, τι είναι το όραμα, πού πάει το πράγμα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της ανοιχτής διδασκαλίας για την ανώτατη εκπαίδευση? Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, αν την ανοίξουμε τη διδασκαλία, τι θα γίνει? Τώρα έχουμε ανοιχτό πανεπιστήμιο και βασανίζεται να επιβιώσει. Μου λέει μία συνάδελφος ότι προβληματίζεται αν αξίζει ο κόπος που βάζει, διότι έρχονται εργασίες στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, οι οποίες είναι όλες αντιγραφεί. Άρα δηλαδή μπαίνει στην διαδικασία να διορθώσει κάτι που εν τέλει έχει γίνει πρακτική να είναι αντιγραφή. Δηλαδή κάνει ένα λάθος ένας, απαντάει στη δεύτερη ερώτηση δίνοντας απάντηση για την τρίτη, και στη τρίτη βάζει για τη δεύτερη. Κάτι έκανε λάθος. Και βλέπεις όλη η ομάδα κάνει το ίδιο λάθος. Δεν μπαίνουν στον κόπο καν να μελετήσουν αυτό που αντιγράφουν. Και σου λέει ανοιχτή εκπαίδευση. Δεν τους περιορίζουμε, τους αφήνουμε να δουλέψουν μόνοι τους. Όμως δεν συνεργάζονται, το εκμεταλλεύονται με αρνητικό τρόπο. Δεν θα μείνουν στις εξετάσεις. Εντάξει, αλλά ο κόπος και ο χρόνος έχει σπαταληθεί. Από τη μεριά αυτών έχουν χάσει τον χρόνο τους και από τη μεριά του καθηγητή έχει το κόπο του. Άρα λοιπόν, τι θα γίνει, τι επιπτώσεις έχει αυτό, πώς θα μπει δηλαδή στην κουλτούρα ο φοιτητής του ανοιχτού και να δουλέψει σωστά, έχοντας την ελευθερία να δουλέψει σωστά? Είναι ένα θέμα. Είναι το MOOC ο νέος τρόπος διδασκαλίας ή απλά είναι μια παλιά παιδαγωγική με χρήση της νέας τεχνολογίας? Πώς θα το χρησιμοποιήσει κανείς, δηλαδή, αν το βάλει μέσα στα πανεπιστήμια? Θα κάτσει να κάνει πάλι το face to face και να τους βάλει και στο, αντί να κάνει 5 μαθήματα, θα κάνει 2 και τα υπόλοιπα θα τους πει στα MOOCs και μετά τους εξετάσει? Τι θα γίνει ακριβώς, πώς θα γίνει, πώς θα ενταχθεί δηλαδή? Μιλάμε για ένταξη. Και αν τα εντάξει ή αν παραμείνουν ανεξάρτητα με ένα, αλλά κάτω από την αιγίδα, γιατί αν δείτε όλα τα MOOCs αυτή τη στιγμή είναι από πανεπιστήμια, έτσι δεν είναι? Κάποια στιγμή μπορεί να τα βάλουν πιο επίσημα μέσα στο πρόγραμμά τους. Θα βάλουν οικονομικά εφέλη, θα βάλουν δίδακτρα, που τα πανεπιστήμια, τα πιο πολλά από αυτά που τα προσφέρουν, έχουν ούτως ή άλλως δίδακτρα. Θα τα βάλουν και αυτά εκεί ή δεν θα τα βάλουν? Τι είναι το μέλλον? Αυτά λοιπόν είναι διάφορα ερωτήματα, τα οποία πιθανόν έχετε και απόψεις και μπορούμε να το συζητήσουμε. Πώς βλέπετε εσείς τα MOOCs, με ό,τι εικόνα έχετε, όσοι έχετε λίγο παραπάνω εικόνα, πώς τα βλέπετε? Δηλαδή, τα βλέπετε κάτι το οποίο καλό είναι έτσι όπως είναι και ας μείνει, και όποιος έχει χρόνο και όρεξη ας το κάνει? Θα θέλατε να προχωρήσουν λίγο παραπάνω, να γίνουν δηλαδή, να ενταχθούν σε μια πιο επίσημη τριτοβάθμια εκπαιδευτική διαδικασία? Αν μιλήσεις, άνοιξε το. Υπάρχουν κάποια θέματα γιατί θα μπορούσε ένα μάθος να σου αρέσει και να πας να το επιλέξεις. Αλλά το θέμα είναι, κατέχεις τη γνώση ώστε να μπορείς να το παρακολουθήσεις? Υπάρχει τρόπος να το ελέγξει αυτό το MOOC? Είναι θέμα ελέγχου, είναι θέμα να σε προλάβει να μην κουραστείς, είναι... Ναι, όσο να θα χρειάζεται κάποιο υπόβαθρο για να πάρεις κάποια συγκεκριμένα μαθήματα. Άστα εσύ έχεις... Ναι, τους ενδιαφέρει αυτό, αυτοί το προσφέρουν και αν τα βγάλεις πέρα, τα έβγαλες. Αν απογοητευτείς, τα άφησες. Αν το εντάξουν όμως μέσα στο κανονικό τους πλαίσιο σπουδών, πρέπει να το λάβουν υπόψη τους αυτό. Σαφώς. Δεν μπορεί να προσφέρεις κάτι αν δεν έχεις προνοήσει και να τους εξηγήσει τι πρέπει να ξέρουν και να τους το παρέχεις αυτό ίσως σαν ένα προπαρασκευαστικό ή μέσω ενός άλλου MOOC. Δηλαδή με λίγα λόγια λέμε ότι θα μπορούσε ένα MOOC να είναι ένα, ας πούμε, σαν σχολή που θα περιέχει μέσα μαθήματα που θα αποτελούν στο τέλος ένα πτυχίο. Όχι, το MOOC θα ήταν ένα μάθημα. Ένα μάθημα. Αλλά θα μπορούσε να φτιάξει το πρόγραμμα σπουδώσου με πολλά MOOCs. Δηλαδή αυτό που κάνει αυτή το ανοιχτό πανεπιστήμιο, που δίνει κάποιες οδηγίες και κάποιο υλικό και τους λέει πηγαίνετε, διαβάστε, κάντε διάξτε και φέρετε μου ένα project να φτιάξετε ή κάντε μια έκθεση ή κάντε κάτι άλλο. Και ελάτε ενδιάμεσα να μου το παραδώσετε, να σας διορθώσω, να τελειώσετε, να φτείτε για εξέταση. Αν αντί να το κάνει δίνοντας εργασίες, τους έλεγε παρακολουθήστε ένα MOOC και ελάτε, εξεταστείτε και αν πετύχετε εκεί, γελάτε πολύ πολύ να σας κάνω
μια επιπλέον εξέταση, μια συνέντευξη, κάτι. Θα δούλευε? Πιστεύω θα δούλευε μόνο πάλι με προϋποθέσεις. Γιατί για να φτάσεις σε κάποιο επίπεδο, όπως είπε και ο συνάδελφος, θα πρέπει να έχεις κάποιες βάσεις από πριν. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις τυχαία μαθήματα τα οποία να μην έχεις καθόλου βάσεις και να τα ξεκινήσεις από το μηδέν. Εσείς? Από την άλλη, και η δομή των μαθημάτων στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, μάλλον ο όγκος της πληροφορίας που σου δίνουν είναι τεράστιος. Και πρέπει να κάτσεις μόνος σου να μελετήσεις κάτι το οποίο δεν σου δίνει, δεν είναι διαδραστικό καθόλου. Δηλαδή δεν σου δίνει feedback αυτό το πράγμα ώστε να αφοσιωθείς εκεί και να έχεις ένα περισσότερο ενδιαφέρον. Δηλαδή φαντάζομαι ότι το MOOC στο δίνει αυτό το πράγμα. Ίσως λίγο περισσότερο. Αυτό. Άρα θα μπορούσε το MOOC να υποστηρίξει μια ανοιχτή διαδικασία μάθησης, ναι, όπως είναι το ανοιχτό πανεπιστήμιο. Πιο διαδραστική, ναι. Αντί ίσως να σε αφήνουν μόνος σου να χάνεστε, ναι, να έχεις βοηθηθεί μέσα από ένα MOOC. Αυτό. Ή να έχει μπει και αυτό μέσα. Μπορεί να προλάβει κιόλας κάποιο μάθημα το οποίο σε πραγματικότητα δεν σου αρέσει, άρα πας μέχρι το μισό, βλέπεις ότι... Σωστά, είναι ανοιχτό από πριν, μπορεί να δεις τι είναι και να μην το επιλέξεις. Άρα καν γλιτώνεις χρόνο, επιλέγεις κάτι άλλο. Άρα είναι ελπιδοφόρο. Μπορεί, δηλαδή αυτή η πρώτη, αφού περάσει το πρώτο κύκλο ζωής τους στα MOOCs και υπάρξουν πλέον συμπεράσματα και μια εμπειρία, να ενταχθούν με κάποιο τρόπο. Βέβαια, αυτό που είπα εγώ τώρα γυρίζει πίσω και λέω ποιο είναι... Πού ήταν αυτό? Ποιο είναι το όραμα εν τέλει? Απλή υποστήριξη, αυτό που είπαμε μόλις τώρα είναι η απλή υποστήριξη. Έτσι. Δηλαδή πάπει να είναι massive, γιατί αν δεν το διδάξεις ένα πρόγραμμα σπουδών, θα το παραλύσεις αυτό το πρόγραμμα ανοιχτά σε όλους, ή θα έχεις κάποιους που θα γράφονται και θα τους δώσεις αυτό το πράγμα για υποστήριξη. Και αυτό έχεις και ανοιχτό για τους υπόλοιπους βέβαια. Αλλά θα το χρησιμοποιήσεις μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία για υποστήριξη στην ουσία. Δεν έχω απαντήσεις. Ερωτήματα είναι αυτά, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και η εμπειρία. Είναι ο πρώτος κύκλος ζωής τους. Απλώς γίνονται πολλές συζητήσεις, αρθρογραφία. Ακριβώς γιατί υπάρχει προβληματισμός. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν τελικά καταλήγανε στα MOOCs, πώς θα έπρεπε να γυρίσει όλη η εκπαίδευση προς τα εκεί, ή θα έμενε και το ένα και το άλλο? Άρα να το βάλω σαν ερώτημα και εγώ, γιατί δεν έχω απάντηση. Τα ερωτήματα βάζουμε. Άρα το θέμα είναι, καταργείται η παραδοσιακή διδασκαλία, θα έπρεπε, ή μάλλον βαδίζει προς την κατάργησή της η παραδοσιακή διδασκαλία? Γιατί έχουμε τα MOOCs. Αυτό είναι το ερώτημα που είπαμε, ότι τα κάνουμε παγκοσμιοποίηση και δεν ξέρω τι άλλο. Καταργούμε δηλαδή και τα ανοίγουμε σε όλους. Τότε θα πρέπει να σκεφτούμε και τις βαθμίδες και άλλα πράγματα. Ναι, αλλά άμα μείνουν μόνο τα MOOCs, τότε κάποιος που θέλει να γίνει, ας πούμε, καθηγητής, ποιο θα είναι αυτό το κάτι που θα τον τραβήξει να γίνει? Γιατί μέχρι στιγμή δουλεύουν με καθηγητές, ας πούμε, τα MOOCs που είναι σε πανεπιστήμια, που δουλεύουν ήδη. Ποιος φτιάχνει το περιεχόμενο? Όχι ποιος το συγγράφει, ποιος το σχεδιάζει. Καθηγητής. Ναι. Άρα λοιπόν το μόνο που θα του λείψει είναι η παράδοση. Ναι, πέρα από την παράδοση. Εγώ όταν πάω να κάνω μάθημα... Γιατί τα MOOCs είναι δωρεάν, από πού θα πληρώνονται, ας πούμε, αυτό όταν είναι δεν το άλλο έχουν ερώτημα, να κάνουν θα αποφέρουν ή δεν θα αποφέρουν? Γιατί είπα πριν ότι δουλεύουν σε πανεπιστήμια. Αν δεν δούλευαν, θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό? Προφανώς θα πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν φύζ. Κάτι θα πρέπει να γίνει, δεν το ξέρω. Αλλά θα πρέπει να αλλάξει όλο το τοπίο. Ερωτήματα. Βλέπετε λοιπόν ότι εσείς, αντί να μου δίνετε απαντήσεις, μου θέτετε ερωτήματα. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν ακόμη απαντήσεις. Είμαστε στη φάση του προβληματισμού. Συμπληρωματικό είναι σίγουρο. Σαν συμπληρωματικό, αφού το φτιάξανε που το φτιάξανε. Πιστεύω δηλαδή ότι τα πανεπιστήμια, ας πούμε το Πανεπιστήμιο του Εντιβούργου, που ασχολείται με τεχνητή νοημοσύνη και έχει πάρα πολλά ωραία, και ξέρω και έχω έτυχε να μπω και να δω, σίγουρα μέσα στην παραδοσιακή του διδασκαλία είμαι σίγουρη θα τα χρησιμοποιεί. Δηλαδή ότι θα στέλνουμε εκεί τους φοιτητές. Έχω μία συνεργάτη εδώ, η οποία δουλεύει στο τμήμα της αρχιτεκτονικής, στο Πολυτεχνείο. Και η οποία κάνει διδακτορικό αυτή τη στιγμή πάνω στα MOOCs. Και διάβασε το άρθρο της. Λοιπόν, αυτό που προτείνει είναι ένα μοντέλο. Πώς θα βάλει το MOOC σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που δίνει, είναι αυτό ακριβώς που λέτε εσείς. Δηλαδή, ένταξη MOOCs μαθημάτων
μέσα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ακριβώς για να πηγαίνουν μέσω από το μόκου να κάνουν ό,τι κάνουν, σαν συμπληρώμα της κλασικής τους παραδοσιακής διδασκαλίας. Και μέσα από τα μούξου δίνονται εργασίες, γίνεται η αλληλεπίδραση, η συνεργατικότητα κτλ. Κτλ. Οπότε η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα είναι ότι δεν θα καταργήσει το ένα το άλλο, απλά θα πρέπει να συνυπάρχουν και τα δύο. Δεν υπάρχει απάντηση, αυτή είναι μια ιδέα. Είναι, ναι, ενώ ότι σαν ιδέα είναι πιο λογικό. Να συμφωνούμε ότι σαν όραμα θα μπορούσε να είναι αυτό. Κάποιοι δεν σταματάνε εκεί πέρα, δεν το θεωρούν αυτό όραμα. Αυτό το θεωρούν κατά κάποιο τρόπο κεκτημένο ή αυτονόητο. Και έχουν κάτι παραπέρα. Σου λέει, εγώ θέλω να κάνω μια ανατροπή. Να τα ανοίξω τα πάντα, να διαγράψω τα παλιά και να σχεδιάσω κάτι καινούριο. Και αυτό το καινούριο ακόμη δεν είναι συγκεκριμένο. Γίνεται αναζήτηση, γίνεται έρευνα. Κάποια από αυτά που σκέφτονται μπορεί να είναι ανεδαφικά και να πεταχτούν κάποια στιγμή, να μην προχωρήσουν, και κάποια άλλα μπορούν να προχωρήσουν. Έτσι προχωράνε τα πράγματα. Πάντα σε όλα τα θέματα. Έχω την αίσθηση ότι στη δημόσια εκπαίδευση πάντως θα είναι πιο φθηνό το MOOC. Τώρα ξαναγυρίζει το ίδιο πάλι πίσω. Σαν υποκατάστατο. Ναι. Δεν είναι αυτό δηλαδή όραμα. Το όραμα αυτό είναι οικονομική. Ήτανε, μια και είμαστε στη μια και είμαστε σε κρίση, είναι ένα όραμα αυτό. Όχι στο οικονομικό κομμάτι που είπαμε, αν θα αποφέρει κέρδη. Σίγουρα θα λατώσει τα ήδη υπάρχοντα έξοδα. Τα κέρδη αφορούσαν το αν θα τα πληρώσει κάποιο να το παρακολουθήσει και αν θα φέρει κέρδο. Αυτό εννοούσαν. Όχι ότι θα είναι κέρδο επειδή δεν θα πληρώνει τον καθηγητή να κάνει μάθημα. Όχι, δεν είναι θέμα μόνο καθηγητές, είναι εγκαταστάσεις, υλικό. Επευκαιρία τώρα, μια και το λέτε, καταστάσεις και υλικό. Τα MOOCs αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα να σου παρέξουν πρακτική. Εδώ πέρα βγάζουμε γιατρούς, βγάζουμε πληροφορικούς, βγάζουμε χίλιους δύο, οι οποίοι έχουν ανάγκη εργαστηριακής δουλειάς. Με όποια μορφή γίνεται αυτή. Μπορεί να το πετύχει ένα MOOC αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι φτιαγμένο, μπορεί να αντικαταστήσει δηλαδή το εργαστήριο. Και όμως γίνεται έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα. MOOCs of things και αυτό είναι. Δηλαδή γίνεται έρευνα. Πώς μπορείς δηλαδή, να πέρα από το να κάνεις απλώς μια συνεργατική διόρθωση εργασιών, πώς μπορεί να σε βάλουν virtually μέσα σε περιβάλλοντα εργαστηριακά και να σε βοηθήσει ο καθηγητής εξ αποστάσεως να δουλέψεις. Αυτό όμως ξεπιτείται ότι μιλάμε για massive education. Πώς μπορεί να γίνει. Πόσος χρόνος χρειάζεται, με ποιο τρόπο μπορεί να μειωθεί αυτός ο χρόνος για να υπάρξει αυτή η εξάρτηση πρακτική, όπου μπορεί να υπάρξει. Ας πούμε, για να γράψει ένα πρόγραμμα μπορεί κάποιος να σε υποστηρίξει, έστω και εξ αποστάσεως. Πώς θα γίνει αυτό, ποιος θα είναι υπεύθυνο, ποιος θα παρακολουθήσει, τι χρόνοι χρειάζονται. Είναι ερωτήματα. Ναι. Αλλά αυτό δεν μπορεί να λυθεί με το να συνεργαστούν πολλοί εκπαιδευτικοί, ας πούμε, από το ίδιο αντικείμενο. Πολύ ωραία. Γιατί ιδέα. Για ένα άτομο, ας πούμε, να φτιάξει μια πλατφόρμα εκπαίδευση σε κάποιο προγραμματιστικό περιβάλλον. Άρα δίκτυο. Ναι, άρα ένα δίκτυο τώρα καθηγητών οι οποίοι θα συνεργάζονται για ένα πράγμα. Άρα να δικτυωθούν τα MOOCs, τα συναφή MOOCs. Για παράδειγμα, δεν το είχα σκεφτεί. Να μια ιδέα, ας πούμε, κάποιος μπορεί να την έχει σκεφτεί και να έχει αρχίσει να ερευνά το θέμα. Έτσι θα προχωρήσουν τα πράγματα. Για αυτούς που προβληματίζονται και τους ανησυχεί και τους προβληματίζει, θα αρχίσουν σιγά σιγά να κατεβάζουν ιδέες, θα δημιουργηθούν κοινότητες, θα γίνουν πειραματισμοί, θα υπάρξουν οικονομικά συμφέροντα, θα υπάρξουν πολιτικά συμφέροντα, θα υπάρχουν δηλαδή πολιτικές, το ένα τ' άλλο, και κάποια στιγμή δειλά-δειλά θα αρχίσουν να πειραματίζονται στην πράξη. Και κάποια από αυτά θα επιβιώσουν, κάποια θα εξαφανιστούν. Ωραία. Ας πούμε, σε κάποια μαθήματα χρησιμοποιούν προγράμματα που δεν είναι καν δωρεάν. Δεν θα μπορούσε να μαζευτούν, ας πούμε, εκπαιδευτικοί που κάνουν αυτό το μάθημα όχι μόνο σε μία σχολή, γιατί, ας πούμε, τη ΣΕ, ξέρω εγώ, που κάνουμε εμείς σαν ηλεκτρονική, την κάνουν, φαντάζομαι, και στην πληροφορική, την κάνουν και σε άλλες σχολές. Θα μπορούσαν να φτιάξουν μία πλατφόρμα στο ίντερνετ που θα γίνονται και τα εργαστήρια πάνω σε αυτήν, αλλά θα μπορεί και ο μαθητής και από το σπίτι του, ας πούμε, χωρίς να χρειάζεται να κατεβάσει το πρόγραμμα πειρατικό ή κάτι τέτοιο. Ποιος θα το κάνει, για ποιο λόγο, μόνο επειδή έχει ένα όραμα, επειδή έχει οικονομικό συμφέρον. Δεν είναι θέμα οράματος, είναι θέμα ότι είναι... Τι διαθέτει αυτό, ποιος θα το κάνει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι αυτά τα έργα, δηλαδή υπάρχουν κάποια έργα μέσα σε κάποιο πλαίσιο, το οποίο δεν ξέρω τι τίτλο θα έχει, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωπαϊκή, και μέσα από αυτά τα έργα προκύπτουν
τέτοια περιβάλλοντα. Αν προκύψει από τέτοιο έργο, ναι, αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Αυτό όμως είναι σε αντικείμενο, ας πούμε, είναι ερευνητική δουλειά. Και αυτή τη στιγμή το Horizon 2020, το οποίο είναι η νέα γενιά προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν χαρακτηρίζονται καθαρά ερευνητικά. Η έρευνα είναι ο προηγούμενος κύκλος. Τώρα η έρευνα λίγο πολύ έχει πραγματοποιηθεί. Είναι η εφαρμογή της έρευνας από μεγάλα κονσόρτσια, τα οποία έχουν πολλά ιδρύματα από διάφορες χώρες και τεχνικές εταιρείες. Με σκοπό την παραγωγή προϊόντος, όχι σχεδιασμό, όχι ερευνητικά συμπεράσματα, παραγωγή προϊόντος που έχει προκύψει από έρευνα. Τώρα δηλαδή είναι εποχή που μπορεί να προκύψουν τέτοιες ιδέες. Και υπάρχουν πάρα πολλά. Αρχές Απριλίου κατατίθεται το καινούργια τριετία, πενταετία, δεν ξέρω τι είναι, του Horizon 2020. Αν θέλετε, βάλτε το λέξη κλειδί και πηγαίνετε, υπάρχει ICT for Education και κοιτάξτε να δείτε ποιοι είναι οι στόχοι. Αναφέρεται δηλαδή οι στόχοι του προγράμματος για το education στο ICT, στη τεχνολογία δηλαδή, για εκπαιδευτική τεχνολογία καθαρά. Και να δείτε πόσο κοντά είσαστε δηλαδή σε αυτά που λέτε, αλλά μόνο με τέτοιο τρόπο μπορεί να προκύψουν. Αν λοιπόν έχεις μια τέτοια ιδέα και ήσουν στον χώρο και ασχολιώσουν με προγράμματα, θα μπορούσες να βρεις συνεργάτες, να φτιάξεις ένα καλό, δυνατό consortium και να καταθέσεις πρόταση. Και να χρηματοδοτήσεις με πολλά λεφτά, μιλάμε ότι είναι αρκετά μεγάλα, γιατί θέλει πολλούς και μεγάλα έργα, δηλαδή θέλει να χρηματοδοτήσει μεγάλα έργα με μεγάλες ομάδες. Μα όταν γίνεται τέτοια πρόταση, είναι υποχρεωτικό να συμμετέχουν καθηγητές μέσα. Και να συμμετέχουν, να το φτιάξουν οι ίδιοι, γιατί ξέρουν... Λες να τα φτιάξουν ήδη οι καθηγητές, ένας καθηγητής ξέρει να σχεδιάζει την διδασκαλία, την σχεδιάζει, δεν ξέρει να την αναπτύσσει, θέλει τεχνικούς, θέλει πολλούς, θέλει εταιρείες που να ξέρουν να φτιάχνουν γραφικά, να διαχειρίζονται φωνή, να διαχειρίζονται φυσική γλώσσα, θέλει άλλους οι οποίοι να ξέρουν με τον data, θέλουν πάρα πολλούς χώρους και διαφορετικών πεδίων ερευνητές και επιστήμονες. Και γι' αυτό είναι μεγάλα έργα και πρέπει να καλύπτονται όλες οι ανάγκες, αλλά δεν μπορούν να καλυφθούν από έναν. Εσείς, ας πούμε, είπατε πριν για το E-Class, ότι μόνοι σας, ας πούμε, το φτιάχνατε στο προηγούμενο, στο E-Class. Τι έφτιαχνα, εγώ πέρυσι το περιεχόμενο. Ναι, ήταν με έτοιμη η πλατφόρμα. Εκπαιδευτικός. Αν θέλω να καταγράψω τον εκπαιδευτικό μου σχεδιασμό, θέλω βοήθεια. Δεν ξέρω να το κάνω. Το περιεχόμενο. Το ξέρω, το κάνω στο μολύβι και σε χαρτί, να το πω με λόγια. Από το να μεταφέρω αυτό μέσα σε ένα σύστημα που θα αντιγράφει τον εκπαιδευτικό μου σχεδιασμό, δηλαδή αυτό που εγώ έχω στο μυαλό μου, θα το έχει αποτυπωμένο και θα το προσφέρει, είναι πολύ μακριά τα πράγματα. Θέλει ειδικούς. Να το κλείσουμε, γιατί κάποιος είναι ανυπόμονος, κάποιος τεχνικός είναι ανυπόμονος και του φάγαμε. Είχε ενδιαφέρον όμως η συζήτηση. Μα γι' αυτό το επέμενα, γιατί κάνουμε κάτι και πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτό, πού βρίσκεται, ποιο χώρο δουλεύουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ για την υπομονή σας. Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ την κυρία Γεωργούλη καταρχάς για το χρόνο της. Αφηρημένη τεχνότητα. Αφηρημένη ταχύτητα. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε κάποια παρουσίαση να δείξουμε. Θα μπορείς εδώ. Έτσι, ναι, ναι. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε λοιπόν τώρα πάλι στο... Είδαμε big picture, ξαναγυρνάμε λίγο στο small picture του τι θα κάνουμε εμείς, με τι θα ασχοληθούμε εμείς. Καταρχάς, σήμερα υποτίθεται ότι είναι το τελευταίο μάθημα των σεμιναρίων. Προσωπικά θεωρώ ότι χρειάζεται, ειδικά για το τεχνικό κομμάτι, ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω. Είναι πολλά αυτά που κάνουμε. Νομίζω και εσείς θα το έχετε δει δηλαδή, ότι αυτά που κάνουμε... ξεφεύγουν κατά πολύ, ας πούμε, από το χρόνο που είχε διατεθεί για τα σεμινάρια. Οπότε, εγώ προτείνω, αν και είναι το τελευταίο μάθημα σήμερα, μετά από το Πάσχα,
την Πέμπτη, είτε 16, είτε 23, ας πούμε, να κάνουμε πάλι μια συνάντηση προαιρετική, χωρίς απουσίες. Δεν είναι το, έτσι, η ουσία δεν είναι απουσίες. Η ουσία είναι το, να το βρείτε χρήσιμο και να μάθετε κάποια πράγματα, έτσι. Οπότε, καταρχάς, να κλείσουμε λίγο το αν θέλουμε να την κάνουμε αυτή τη συνάντηση και πότε θέλουμε να την κάνουμε. Οπότε, καταρχάς, ποιοι θέλετε να γίνει άλλη μια συνάντηση, άλλη μία ή άλλες δύο, ανάλογα. Όλοι θέλετε πάνω κάτω. Ωραία. Όλοι θέλουμε πάνω κάτω, οπότε να δούμε λίγο και πότε ποια ημερομηνία μας βολεύει. Μπορούμε να το κάνουμε είτε 16, η οποία είναι σχετικά κοντά στο Πάσχα, μπορεί να λείπουν κάποιοι, ή μπορούμε να το κάνουμε 23, όπου τι γίνεται, είναι, τραβάει λίγο, απλά τραβάει λίγο μακριά. Δηλαδή θα χάσουμε λίγο την επαφή μέσα, μέσα από τις διακοπές και μέσα από την πιθανώς μία ενασχόληση, ας πούμε, με το αντικείμενο. Οπότε θα ήθελα να ας το κάνουμε σε ψηφοφορία και αυτό. Ποιοι προτιμάτε 16? Ποιοι προτιμάτε 23? Νομίζω, εντάξει, δεν χρειάζεται να μετρήσω, είναι ξεκάθαρο. Νομίζω, ωραία, οπότε θα πούμε 16 του μήνα θα γίνει πάλι μια φυσική συνάντηση σε αυτή την αίθουσα, την Πέμπτη αντίστοιχη ώρα πάλι. Θα είναι καθαρά τεχνικού περιεχομένου η συνάντηση και μάλιστα θα είναι και κάπως προσωποποιημένη, γιατί σήμερα, όπως είπα, είναι η τελευταία συνάντηση επίσημη και πρέπει και θέλουμε, και όλα είναι καλό και για μας, να ανατεθούν κάποια tasks. Δηλαδή, κάποια πράγματα που θα χωριστούμε σε ομάδες εδώ πέρα. Κάθε ομάδα θα αναλάβει ένα συγκεκριμένο κομμάτι, ένα block, ένα feature, τέλος πάντων, μικρό ή μεγάλο, ανάλογα τι θα προτιμήσει ο καθένας, πάνω στο index. Οπότε την επόμενη φορά στη συνάντηση θα, εκτός από να πούμε κάποια βασικά πράγματα, θα είναι κυρίως επικοινωνία με τους, θα είναι εδώ οι μέντορες και θα δουλέψουμε προσωποποιημένα κάθε μέντορας με κάθε ομάδα, να δούμε πού βρισκόμαστε, τι χρειάζεται, πού μπορούμε να βοηθήσουμε. Οπότε, πάμε να δούμε λίγο καταρχάς ποια είναι αυτά τα tasks. Δεν θα καθυστερήσουμε πολύ σήμερα, δεν θα κάνουμε κάτι τεχνικού περιεχομένου, δεν θα γράψουμε κώδικα, οπότε μην ανησυχείτε ότι θα τραβήξει πάλι μέχρι τις 11. Λοιπόν, καταρχάς, συγγνώμη, επειδή ξέχασα ότι υπάρχουν και κάποιοι απομακρυσμένοι. Οι απομακρυσμένοι, ποιες ημερομηνίες προτιμάνε? Εντάξει, οκ. Θα μας την κάνει τη χάρη. Λοιπόν, για να δούμε γενικά τα task που έχουμε σκεφτεί εμείς, και να πω εδώ πέρα ότι η λίστα δεν είναι απαραίτητα ότι κάνουμε μόνο αυτά ή ότι πρέπει να κάνουμε όλα αυτά. Είναι μια ενδεικτική λίστα με κάποια tasks που σκεφτήκαμε εμείς με βάση το feedback που μας έδωσε ο κόσμος, με βάση ιδέες δικές μας. Λοιπόν, αν πάμε σε αυτό εδώ το URL, θα το γράψουμε λίγο και με μεγάλα γράμματα. Φαίνεται στον πίνακα? Άμα μπούμε σε αυτό το URL, θα βγει ένα GitHub repository. Είχαμε μπει, αν θυμάμαι καλά, σε κάποια από τα πρώτα μαθήματα. Στο δεξί κομμάτι αυτής της σελίδας υπάρχει ένα link το οποίο λέει Issues. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποια ελληνική έκδοση, κανείς το έχει, του το λέει αλλιώς. Πάντως ο όρος είναι Issues. Εκεί πέρα έχει μια λίστα τώρα με κάποια, όπως είπαμε, αυτά τα tasks που σκεφτήκαμε εμείς. Θα τα περάσω ένα-ένα στα γρήγορα, και για κάθε ένα που θα περνάω θα σημειώνουμε ποιοι ενδιαφέρονται να το αναλάβουν. Ανάλογα τώρα με το πόσο overlap υπάρχει στα tasks, εννοείται ότι θα κάτσουμε μετά με όσα tasks, ας πούμε, είναι overbooked, και θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Οπότε, καταρχάς, πριν προχωρήσουμε, δείτε λίγο αυτή τη λίστα. Δείτε λίγο, σκεφτείτε και εσείς με βάση τη λίστα ποια θα μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν, ας πούμε, από αυτά. Ή αν, εννοείται ότι δεν είναι απαραίτητα μόνο αυτά. Αν έχετε και εσείς κάποια ιδέα, κάτι, ας πούμε, δεν ξέρω αν κάποιος το έχει χρησιμοποιήσει, ας πούμε, και πιστεύει ότι θα μου λείπει αυτό. Ή ότι κάποιος, ξέρω εγώ, θέλει να ασχοληθεί με κάτι συγκεκριμένο, εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε και άλλα tasks, έτσι. Οπότε, δείτε 2 λεπτά τη λίστα και μετά θα προχωρήσουμε να τα περάσω εγώ ένα-ένα τα tasks.
Ας ας πούμε ότι εκεί που λέτε τα δύο άτομα, τρία άτομα, είναι για τόσα άτομα περίπου το task, έτσι. Των ατόμων που λέμε είναι... Αλλά είναι ενδεικτικός. Ναι, είναι γραμμένος. Είναι ενδεικτικά πώς, με βάση ας πούμε, τη δυσκολία του task και με βάση το πόσο πιστεύουμε εμείς ότι μπορεί να χωριστεί αυτό το task, έχουμε βγάλει ένα νούμερο ενδεικτικό ότι καλό είναι ας πούμε, αυτό το task να το πάρουν τόσα άτομα. Ξεκινώντας από δύο κατά μίνιμουμ, εντάξει. Αν κάποιος τώρα θέλει να αναλάβει κάτι μόνος του, θα το δούμε. Ότι είναι παλούκι το task σημαίνει ότι ουσιαστικά ότι χωρίζεται, ας πούμε, ότι μπορεί να χωριστεί περισσότερο. Ότι υπάρχουν κομμάτια βασικά τα οποία μπορούν να μοιραστούν σε μια ομάδα. Το κάθε ένα αυτό το κάνουμε σε συνεργασία με ένα μέντορα ή ομάδα μόνη της. Η ιδέα ποια είναι, ότι οι μέντορες θα σας βοηθήσουν να το κάνετε, εννοείται. Ωστόσο το task, η κάθε ομάδα, τον κώδικα του κάθε task, η κάθε ομάδα τον γράφει μόνη της. Όπου χρειαστεί βοήθεια και στο σχεδιασμό, ας πούμε, δηλαδή και σήμερα και την επόμενη φορά, ας πούμε, θα υπάρξει μέντορας ο οποίος θα μιλήσει ένα προς ένα με την ομάδα και θα σας βοηθήσει, ας πούμε, και σχεδιαστικά και όπου κολλήσετε σε επίπεδο κώδικα, ας πούμε, να προχωρήσετε. Αλλά η ιδέα είναι ότι η συνεισφορά, δηλαδή πώς θα το πω, αυτό που θα βγει από αυτή τη συνεισφορά, το οποίο ανάλογα με την ποιότητα της κάθε συνεισφοράς θα προσπαθήσουμε αυτά να τα εντάξουμε και στο επίσημο index, έτσι. Θα προσπαθήσουμε το λιγότερο τουλάχιστον να μπει, ας πούμε, στη λίστα με τα... Υπάρχει μια σελίδα στο index η οποία έχει τα διαθέσιμα blogs που έχουν φτιάξει ανά καιρούς οι διάφοροι contributors. Θα θέλουμε, ας πούμε, η ποιότητα να είναι αρκετά καλή ώστε να μπουν τουλάχιστον σε αυτή τη λίστα τα blogs μας, έτσι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα blogs όμως τα φτιάχνετε εσείς, δηλαδή το δικό σας όνομα είναι στη δουλειά σας. Οι mentors είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και απλά να σας υποστηρίξουν στο να μπορέσετε να το φέρετε σε πέρας. Σε κάλυψα. Ωραία. Να περάσουμε λίγο από ένα τη φορά και η ιδέα πώς θα δουλέψει αυτό τώρα είναι θα μπαίνω σε κάθε task, θα λέω δύο λόγια και μετά θα σηκώνουν χέρι όσοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν αυτό το task και θα τους καταγράφει εδώ πέρα ο Δημήτρης. Στο τέλος, αφού τα περάσουμε όλα, θα δούμε ποια tasks έχουν τέλος πάντων το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, σε ποια δεν έχει εκδηλωθεί αρκετό ενδιαφέρον και θα προσπαθήσουμε να τα μοιράσουμε. Οπότε, ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Σε κάποια tasks που γράφω advanced σημαίνει ουσιαστικά ότι, έτσι όπως το είδαμε εμείς στο task, ότι έχει λίγο περισσότερο φόρτο δουλειάς από την άποψη ότι αυτό, ας πούμε, το Big Blue Button περιλαμβάνει την κατανόηση ενός δεύτερου συστήματος πέραν του index, του πώς δουλεύει, του πώς θα συνεργαστούμε μαζί του. Γι' αυτό έχει βγει, ας πούμε, αυτό το task ως advanced. Λοιπόν, τι λέει αυτό το task? Λέει ουσιαστικά ότι όποιος έχει χρησιμοποιήσει Moodle θα έχει παρατηρήσει ότι τουλάχιστον σε κάποια Moodle υπάρχει ένα plugin το οποίο συνδέει το Moodle με το Big Blue Button. Το Big Blue Button είναι το εργαλείο που χρησιμοποιούμε και εμείς για την απομακρυσμένη πρόσβαση, έτσι. Είναι ένα εργαλείο για απομακρυσμένη εκπαίδευση ουσιαστικά. Αυτό που λέω εγώ τώρα, οι απομακρυσμένοι με βλέπουν μέσα από το Big Blue Button. Ωραία. Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα ενοποίηση? Σημαίνει ότι το Big Blue Button γενικά σαν χαρακτηριστικά δεν έχει... Το Big Blue Button, ας πούμε, είναι απλά ένα περιβάλλον στο οποίο βλέπουμε ένα βίντεο και έχουμε ένα chat. Δεν είναι τίποτα άλλο σαν περιβάλλον από μόνο του. Αυτό που κάνει το Big Blue Button χρήσιμο, τι είναι? Είναι να έχει, ας πούμε, να μπορεί να έχει διαχείριση χρηστών. Δηλαδή, να μπορούμε τους χρήστες του index, οι χρήστες που είναι γραμμένοι σε ένα μάθημα, να μπορούν να μπουν σε ένα δωμάτιο, το οποίο θα υπάρχει στο Big Blue Button μέσω της ενσωμάτωσης. Για κάθε μάθημα να υπάρχει ένα δωμάτιο στο Big Blue Button που να μπορούν να μπουν οι εκπαιδευόμενοι και να δουν real time, π.χ. το μάθημα που κάνει ο καθηγητής. Ή όχι μόνο real time, το Big Blue Button επιτρέπει και να καταγράψουμε το μάθημα.
Και όχι μόνο το να καταγράψουμε το μάθημα, να καταγράψουμε και το chat, να καταγράψουμε τα πάντα πάνω στο μάθημα. Οπότε αυτό, είναι αυτό το task είναι σε γενικές γάμες αυτό. Θέλει να ρωτήσει κάποιος κάτι για το συγκεκριμένο? Ωραία. Ποιοι ενδιαφέρονται να το αναλάβουν? Σας τρομάξαμε. Οκ. Να σας πω λιγάκι κάτι. Όταν θα σας ρωτάει ο Δημοσθένης ποιοι ενδιαφέρονται, θα σηκώνετε χέρι, θα λέτε όνομα και GitHub username. Εντάξει, θα περιμένετε να σας καταγράψω. Λοιπόν, είστε σίγουροι? Δεν υπάρχει κάποιος έτσι στο περίπου που να μπορούσε να θέλει? Ωραία. Πάμε στο επόμενο, λοιπόν. Λοιπόν, το επόμενο, η επόμενη ιδέα ποια είναι? Λοιπόν, είναι να ενσωματωθεί ένας, ουσιαστικά ένα υποτυπώδες email client μέσα στο μάθημα. Από ποια άποψη? Ας πούμε, όσοι είναι φοιτητές π.χ. στο ΤΕΙ Αθήνας έχουν κάποια email, έχουν ένα email του ΤΕΙ, έτσι. Θα ήταν ενδιαφέρον, επειδή ξέρω ότι οι περισσότεροι κιόλας δεν μπαίνουμε ποτέ να το δούμε αυτό το email. Εγώ ξέρω ότι όσοι ήμουν φοιτητής δεν έμπαινα ποτέ, ας πούμε. Θα ήταν ενδιαφέρον να μπορεί μέσα στο μάθημα να υπάρχει ένα blog που να έχει έναν υποτυπώδη email client, ο οποίος να συνδέεται σε αυτό το email και να δείχνει, ξέρω εγώ, σε ένα κομματάκι της οθόνης, ας πούμε, ότι έχεις ένα καινούριο email στο email του ΤΕΙ ή του Πανεπιστημίου ή οπουδήποτε, τέλος πάντων, ανήκει το συγκεκριμένο μάθημα. Αυτό όπως γίνεται δεν είναι δύσκολο. Τεχνικά δεν είναι η πολύπλοκη υλοποίηση. Το να λάβουμε, ας πούμε, τα emails είναι σχετικά εύκολο. Η πολυπλοκότητα είναι πιο πολύ από θέμα interface, από θέμα πώς θα το κάνουμε να είναι φιλικό προς το χρήστη. Ναι. Μικρόφωνο, ναι, να μπορείς το μικρόφωνο για να σε ακούνε και οι απομακρυσμένοι. Επειδή το interface που έχει το mail του ΤΕΙ Αθήνας, το webmail, το έχω δει και σε άλλα, πώς το λένε. Οπότε φαντάζομαι είναι γνωστή το η πλατφόρμα. Interface είναι το λεγόμενο, αν θυμάμαι καλά, είναι το λεγόμενο Horde, έτσι λέγεται το email client το συγκεκριμένο. Είναι? Καγκουρεμένο Horde, είναι τέλος πάντων, ναι. Δεν έχει, έτσι. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο. Το θέμα τι είναι, ότι το interface αυτό έχει σχεδιαστεί για να φαίνεται, ας πούμε, σε μια ολόκληρη σελίδα. Εμείς δεν θέλουμε μέσα στο index, εσύ δεν έχεις μπει για να δεις το email σου, έχεις μπει για να δεις το μάθημα. Εσύ θέλεις κάτι μικρό, κάτι διακριτικό, ας πούμε, που να σου λέει ότι έχεις καινούργια emails. Σαν μην, ακριβώς, κάτι πιο mini, ας πούμε. Αυτή είναι η ιδέα πίσω από αυτό το task. Άρα με λίγα λόγια φτιάχνεις εσύ το interface. Με λίγα λόγια, ναι, φτιάχνεις εσύ ένα υποτυπώδες interface, το οποίο όταν λέμε φτιάχνεις το interface, τι θέλω να πω, ουσιαστικά ναι, θα γράψεις ένα υποτυπώδες HTML, CSS και τα σχετικά, τα περισσότερα θα δίνει ήδη το index, το theme του index, σου δίνει, ας πούμε, εργαλεία για να κάνεις τα περισσότερα πράγματα έτοιμα, να φτιάξεις πινακάκια, να φτιάξεις το ένα το άλλο. Οπότε, αυτό, ποιοι ενδιαφέρονται για να το κάνουν? Ωραία, ας το κάνουμε έτσι. Θα τα δούμε μία όλα και μετά θα τα εξηγήσω τότε μία όλα και μετά θα ξαναπεράσουμε να γίνει τότε η κατανομή. Λοιπόν, εδώ πέρα, όποιος θέλει advanced εδώ πέρα, είσαι στο στοιχείο σας. Λοιπόν, αυτό είναι μάλιστα ένα proposal το οποίο έχει γίνει στο edX για να υλοποιηθεί. Τι εννοώ proposal? Εννοώ, είναι ένα feature το οποίο είναι στο πλάνο να υλοποιηθεί από το edX μελλοντικά. Οπότε γιατί να μην το υλοποιήσουμε εμείς? Γιατί να μην είμαστε εμείς αυτοί που θα το υλοποιήσουμε? Λοιπόν, υπάρχει link προς το proposal, όποιος θέλει να το δει. Η ιδέα ποια είναι? Να έχουμε έναν package manager. Δηλαδή, package manager τι εννοούμε? Είδατε πόσο δύσκολη είναι η διαδικασία για να βάλουμε ένα blog σε προηγούμενο μάθημα. Είδατε τη διαδικασία για να βάλουμε ένα blog πόσο παλούκι είναι. Κάνουμε το n compile από εδώ, pip install από εκεί. Δεν το κάναμε καλά γιατί δεν είχαμε φτιάξει το χ πράγμα στο περιβάλλον. Όχι, το package manager έρχεται, θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Θα έχει ένα interface μέσα από το οποίο θα το ανεβάζουμε ένα zip, ας πούμε, με τον κώδικα του blog μας, και αυτό θα εγκαθιστά τον blog μας χωρίς πολύ φας, να το πούμε έτσι.
Είναι ενδιαφέρον, είναι ενδιαφέρον, προσωπικά το θεωρώ δύσκολο, αλλά είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή, πραγματικά, όποιος, ας πούμε, ενδιαφερθεί να το κάνει και αφιερώσει το χρόνο, πιστεύω ότι είναι, ας πούμε, είναι μια συνεισφορά που θα φανεί και το όνομά του, ας πούμε, είναι δυνατή συνεισφορά. Λοιπόν, Code Editor, τι είναι Code, λοιπόν, γενικά, όπως έχουμε δει, υπάρχουν πολλά μαθήματα προγραμματιστικά τα οποία μπαίνουν κατά καιρούς στο edX, δηλαδή και στο edX.org, ας πούμε, και σε διάφορα βγαίνουν κατά καιρούς μαθήματα που αφορούν εκμάθηση μιας γλώσσας προγραμματισμού. Αυτό που λείπει από το edX σαν blog είναι ότι δεν μπορεί ο καθηγητής να βάλει ένα κομμάτι κώδικα το οποίο να είναι editable μέσα στο μάθημά του. Τι θέλω να πω. Ας πούμε, ο καθηγητής, αν βάλει μια προγραμματιστική άσκηση, θα πρέπει ο φοιτητής θα πρέπει να την κατεβάσει, να γράψει κώδικα στο PC του με κάποιον editor τον οποίο, ξέρω εγώ, του αρέσει να χρησιμοποιεί. Μπορεί να είναι Notepad, ξέρω εγώ, Plus για Windows, ή μπορεί να είναι κάτι άλλο, μπορεί να είναι ένα περιβάλλον ολόκληρο όπως το NetBeans. Σε κάθε περίπτωση όμως, για απλές ασκησούλες, ας πούμε, θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει ένας code editor όπου να μπορεί online ο φοιτητής να γράψει 5 γραμμές κώδικα όπως γίνεται στο Code Academy. Και αυτό τον κώδικα, τέλος πάντων, μετά υπάρχει ένα άλλο task, το οποίο αφορά enhancement αυτού, να μπορεί αυτόν τον κώδικα να τον τρέξει, δηλαδή να τον κάνει compile, το οποίο είναι το αμέσως επόμενο task από πάνω. Αυτό το task, γι' αυτό έχει και το tag enhancement, ουσιαστικά για να γίνει αυτό το task πρέπει να γίνει πρώτα αυτό. Θα μπορούσε μια ομάδα να αναλάβει και τα δύο, θα μπορούσαν να χωριστούν ανάλογα πόσο χρόνο και πόσο όρεξη έχει ο καθένας, έτσι. Άλλο εδώ πέρα που έχει ενδιαφέρον είναι ότι πολλές φορές ο καθηγητής θέλει να βάλει αρχεία προς download, ας πούμε. Ένας κλασικός τρόπος, ας πούμε, είναι να έχει ανεβάσει αυτά τα αρχεία σε ένα FTP. Αυτά τα αρχεία θα μπορούσε να βάλει ένα direct link προφανώς για να τα κατεβάσει ο κόσμος. Άμα είναι πολλά τα αρχεία ή άμα θέλει να διευκολύνουμε τη ζωή του, ας πούμε, και να μπορεί να κάνει share, ας το πούμε, έναν ολόκληρο φάκελο από ένα FTP, θα χρησιμεύει αυτό το blog. Δηλαδή θα μπορούσε. Ουσιαστικά αυτό τι θα έκανε, θα συνδεόταν στο FTP server, θα έπαιρνε το file list από το FTP server, θα το εμφάνιζε εδώ πέρα μέσα στο blog και ο φοιτητής θα μπορούσε να κατεβάσει αρχεία από αυτό το FTP. Θα ήταν προφανώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για ανώνυμους FTP, έτσι. SSH client είναι αντίστοιχο, υπάρχουν πολλές φορές μαθήματα του στυλ λειτουργικά συστήματα ή μαθήματα, ξέρω εγώ, τα οποία αφορούν την εκμάθηση ενός περιβάλλοντος Linux, ενός περιβάλλοντος BSD, κάτι αντίστοιχο. Εδώ πέρα είναι χρήσιμο να μπορεί ο καθηγητής να ορίσει, ας πούμε, ότι στο μάθημά μου θέλω να υπάρχει ένα κομμάτι στη σελίδα στο οποίο θα έχει ορίσει από πριν ο καθηγητής, ας πούμε, τα στοιχεία ενός μηχανήματος, το οποίο τα στοιχεία του μηχανήματος, εννοούμε ένα server name, ένα username, ένα password. Το username θα πρέπει να έχει και κάποιο είδους δυναμικότητα ώστε κάθε φοιτητής να μπαίνει με διαφορετικό username στο μηχάνημα. Και τι θα κάνει ο φοιτητής, λοιπόν, θα βλέπει έναν web SSH client, δηλαδή πώς είναι το PuTTY, πώς είναι το Vagrant SSH που κάνουμε, αλλά να μπορεί να το κάνει online, μέσα από τη σελίδα. Αυτό είναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό θα ήταν ειδικά για μαθήματα τύπου εκμάθηση Linux ή λειτουργικά συστήματα, τέτοια πράγματα, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο blog. Εδώ για όποιους αρέσει γραφιστική, το user interface, τέλος πάντων, υπάρχει ένα task. Λοιπόν, καταρχάς το edX έχει σχεδιαστεί καλά, είναι όμορφο, είναι ωραίο. Δεν βοηθάει πολύ άτομα, ας πούμε, με όχι απαραίτητα αναπηρία, με προβλήματα όπως αχρωματοψία. Με προβλήματα και πιο σοβαρά προβλήματα. Φυσικά, ας πούμε, το edX, η σελίδα του δεν προσφέρεται για κάποιον τυφλό ο οποίος έχει τον υπολογιστή να του διαβάζει τη σελίδα. Γιατί έτσι όπως είναι κατανεμημένη η σελίδα, τα λέει άλλα ντάλλον. Δεν τη διαβάζει όπως θα έπρεπε. Οπότε τι γίνεται. Υπάρχει ένα πρότυπο εδώ πέρα που αφορά το σχεδιασμό ιστοσελίδων. Είναι το λεγόμενο WCAG. Το WCAG, λοιπόν, είναι μια σειρά από guidelines ουσιαστικά που, αν τα ακολουθήσουμε, εξασφαλίζουμε ότι το φύ μας, ότι οι σελίδες, ας πούμε, που σχεδιάζουμε,
είναι προσβάσιμες. Ακόμα και από άτομα, ακόμα και από άτομα με προβλήματα και όχι μόνο για άτομα με προβλήματα. Μια σελίδα που έχει σχεδιαστεί με βάση το WCAG είναι και πιο εύχρηστη και για τους χρήστες που δεν έχουν προβλήματα. Για τον απλό λόγο ότι όπως... Okay, μπορεί να σχεδιάσουμε τα χρώματα ίσως να τα βλέπει κάποιος με αχρωματοψία, αλλά αυτό σημαίνει ότι τα χρώματα έχουν και καλύτερη αντίθεση μεταξύ τους. Άρα και για εμάς που δεν έχουμε, ας πούμε, για όποιον δεν έχει τέλος πάντων, είναι πάλι πιο... Ναι. Τι. Α, θέλατε, θα ξαναπεράσουμε μετά από όλα τα tasks, για να δούμε ποιοι θα το θέλανε. Έχουμε, δημοσθενή, έχουμε και από τους απομακρυσμένους εδώ σε χαρτάκι τι θέλουν από πριν. Θα τα ξαναπεράσουμε μετά. Γιατί ήταν όντως καλή ιδέα να τα ξαναπεράσουμε, να δουν όλοι πρώτα τη συνολική εικόνα. Λοιπόν, το άλλο task εδώ πέρα είναι, λοιπόν, γενικά το index μας αφήνει να βάλουμε HTML περιεχόμενο στις σελίδες μας. Δεν μας αφήνει ωστόσο να βάλουμε μια παρουσίαση η οποία να εμφανίζεται πώς δουλεύει, ας πούμε, το slide share που πατάω τάκ, 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 τάκ και αλλάζω διαφάνειες ή όπως δουλεύουν, ας πούμε, τα Google Docs. Δεν μπορώ να βάλω μια τέτοια παρουσίαση μέσα στο μάθημά μου. Οπότε αυτό είναι, νομίζω, ένα ωραίο feature. Ουσιαστικά να μπορεί ο καθηγητής να κάνει upload ένα αρχείο και το αρχείο που κάνει upload, οι φοιτητές να μπορούν μετά να το... Αρχείο του τύπου PPT, ODP, εννοείται αρχείο παρουσίασης, έτσι. Θα μπορούσε και PDF, ίσως. Και ο χρήστης μετά να μπορεί με ένα slide viewer, ας πούμε, αντίστοιχο με αυτό που έχει το slide share, εγώ έτσι το είχα στο μυαλό μου, ας πούμε, να μπορεί να βλέπει αυτή την παρουσίαση. Και αυτό είναι ενδιαφέρον, ειδικά για περιεχόμενο το οποίο, ας πούμε, προσφέρεται για παρουσίαση έναντι, ας πούμε, του να μπει σε μια HTML σελίδα. Οπότε, πριν αρχίσουμε να περνάμε και να αναθέτουμε tasks, θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι πάνω σε αυτά? Ωραία. Ναι. Με μικρόφωνο μπορούμε. Ναι. Υπάρχει κάποιο... από κάπου να ξεκινήσεις, ξέρω, για αυτά τα προβλήματα? Λοιπόν, από κάπου να ξεκινήσεις, καταρχάς, όλα τα περισσότερα μάλλον από αυτά είναι Xblox. Xblox σημαίνει ότι... Πώς φτιάξαμε το Xblox με τα links? Ναι. Ωραία. Ξεκινάμε φτιάχνοντας πάλι ένα αντίστοιχο τέτοιο, το οποίο το ονομάζουμε με το όνομα, τέλος πάντων, ανάλογα το τι φτιάχνουμε εμείς αυτή τη φορά, έτσι, κάθε ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα, ανάλογα το τι θα πάρεις, το καθένα έχει τη δικιά του ιδιοτροπία, ας το πούμε. Το FTP client σημαίνει ότι θα πρέπει, ας πούμε, να ξεκινήσεις με κάποια βιβλιοθήκη που αφορά FTP στην Python. Υπάρχουν τέτοιες βιβλιοθήκες. Γενικά σε όλα τα tasks, όπως είπα, όταν γίνει τώρα, όταν τα αναθέσουμε τώρα, μετά θα κάτσει ένας μέντορας, ένα προς ένα, με την κάθε ομάδα, να συζητήσουμε. Αυτό ακριβώς που ρωτάς. Πώς ξεκινάω εγώ για το δικό μου task? Εγώ για το δικό μου task πώς ξεκινάω? Τι μπορώ να χρησιμοποιήσω, ας πούμε, που θα μπορούσα να ξεκινήσω? Αυτό που είναι κοινό για όλους, όπως είπα, είναι ότι τα περισσότερα είναι Xblox. Εκτός από αυτό που θα αναλάβει το Package Manager. Ελπίζω να βρεθούν κάποιοι να το αναλάβουν, ειλικρινά. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται ενδιαφέρουσα συνεισφορά και ελπίζω πραγματικά να βρεθούν άτομα να την αναλάβουν. Οπότε, πάμε στο Big Blue Button, το τρομακτικό task. Όποιος ενδιαφέρεται να σηκώνει χέρι και μετά λέει το όνομά του και το GitHub username, όπως συζήτησε και ο Δημήτρης, για να το σημειώνει. Αυτό, Χρήστο, για τους απομακρυσμένους, αν μπορείς, φώναζε τα εσύ. Α, εντάξει, θα έχεις σημειώσει, τέλεια. Big Blue Button. Οκ. Τρεις. Έχουμε και τέσσερις που λείπουν, οπότε... Εντάξει. Γενικά, επειδή έχουμε λίγο κόσμο σήμερα, εσείς που έχετε έρθει, είστε τυχεροί, να το πούμε έτσι. Γιατί αυτοί που λείπουν... Ναι. Γενικώς, τα προαπαιτούμενα, ας πούμε, τι γλώσσες χρειαζόμαστε στο κάθε ένα. Είναι περίπου όλα το ίδιο, είναι το καθένα? Είναι το ίδιο, γιατί όπως είπα, όλα είναι Xblox. Δηλαδή, ό,τι κάναμε στο προηγούμενο μάθημα, πάνω με την Python, με τον τρόπο που το κάνουμε compile το block, όλα αυτά είναι κοινά. Δηλαδή, σε όλα τα tasks σχεδόν είναι Python με Django, Django το πειραγμένο, τέλος πάντων, του index, και τέλος πάντων με τον συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο γίνεται compile και το τεστάρουμε και ακολουθούμε τη διαδικασία ανάπτυξης.
μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε κάπως, δηλαδή ποια από αυτά χρειάζονται, απαιτούν γνώσεις Linux, advanced Linux. Κοίτα, γνώσεις Linux απαιτούν λίγο πολύ όλα. Γνώσεις Linux. Δηλαδή. Να έχει να κάνει ξέρω, με εντολές που δεν τις χρησιμοποιούμε συχνά. Πιστεύω ότι κανένα, για να σου πω την αλήθεια. Γιατί σκέψω ότι δεν θα ακόμα και για το FTP client, ας πούμε, που, ή το SSH client, που είναι, ας πούμε, λίγο πιο κοντά στο λειτουργικό, ακόμα και σε αυτά, θα δουλέψεις μέσα από κάποια βιβλιοθήκη. Η οποία βιβλιοθήκη δεν είναι απλά μια βιβλιοθήκη, είναι μια βιβλιοθήκη η οποία έχει, ξέρω εγώ, tutorial, έχει documentation. Οπότε, πώς το πω, advanced εντολές Linux δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί πουθενά. Θα χρειαστούν οι εντολές που χρησιμοποιήθηκαν, ας πούμε, στο προηγούμενο μάθημα. Αυτές θα χρειαστούν εκ των πραγμάτων. Θέλετε, παιδιά, θέλετε να ξαναδείτε λίγο τα task, να σκεφτείτε λίγο καλύτερα πριν προχωρήσουμε με τις αναθέσεις. Να δώσουμε 5 λεπτά, ας πούμε, μέχρι 9 και 10. Ναι. Θα τα περάσουμε ένα τα tasks και θα σηκώνει χέρι επειδή ενδιαφέρεται. Οπότε ας δώσουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτά να σκεφτείτε λίγο τα tasks και 9 και 10 θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Ξεκινώντας πάλι από τον Big Blue Button, ελπίζω κάποιος να ενδιαφερθεί. Θα το συζητήσουμε και ένα προς ένα. Ναι, σίγουρα έχει CSS. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι ας πούμε το CSS και υπάρχει και ένα κομμάτι Python. Γενικά θα συζητήσουμε μαζί, θα σου δείξω άμα θες και το documentation του πώς φτιάχνεις ας πούμε κάποιο theme. Δηλαδή, όπως είπα, αυτό δεν χρειάζεται ας πούμε να το πούμε για όλους, θα δούμε μαζί τις λεπτομέρειες. Θέλετε να ξεκινήσουμε ή θέλετε λίγο χρόνο ακόμα να σκεφτείτε? Θέλει κάποιος περισσότερο χρόνο να σκεφτεί? Ωραία. Λοιπόν, ξαναπερνάμε από το περιβόητο Big Blue Button. Να πείτε λίγο το όνομά σας και το GitHub. Το όνομά σας, το πραγματικό. Θα μου λέτε το όνομά σας, το issue που θέλετε και το GitHub username. Άλλες για Big Blue Button. Ωραία. Απλά θέλω εδώ να πω για task, ας πούμε, για task όπως αυτό, η αλήθεια είναι ότι αν δεν μαζευτούν άτομα, ας πούμε, δεν έχει νόημα να το πάρει ένα άτομο μόνο του, είναι μεγάλο task, δηλαδή okay, άμα το θέλεις πάρα πολύ να το πάρεις, έτσι, δεν σου λέω όχι, αλλά εγώ ας πούμε σαν, πώς το πω, σαν μέντορας θα σου πρότεινα, ας πούμε, να μην το πάρεις μόνο σου, να το πάρεις αν βρεθούν και άλλα άτομα, να το πάρεις σαν ομάδα. Αυτό. Γι' αυτό δεν το θέλει κανείς άλλος να το πάρει με τον... συγγνώμη το όνομα, το μικρό. Γιάννη. Με τον Γιάννη. Με έναν email. Το email. Email, τον όνομα. Πολίτης Φίλιππος. Και okay, το έχει ο Δημήτρης. Άλλος για το email. Όταν είσαι έτοιμος Δημήτρη, πες μου να προχωρήσουμε. Λοιπόν, το install manager. Install Manager. Κανείς? Για να δούμε ποια είναι τα popular tasks που θα σηκώσουν όλοι. FTP Client. Παιδιά, κάποιο θα πρέπει να πάρουν όλοι, έτσι. Γιατί
Με τη σειρά τα πάω βασικά, με τη σειρά την οποία έχουν, υπάρχουν εδώ πέρα. Ποιο? Α, δεν το είχα δει. Ζητώ συγγνώμη, δεν το είχα δει. Code Editor. Αυτό είναι απλό. Είναι απλό, είναι απλό. Να πω κάτι για σας, να σας συντριγκάρω. Οι δύο απομακρυσμένοι έχουν δηλώσει πιο κάτω, που υποθέτω ότι θα πάτε να πέσετε όλοι, που είναι τα τελευταία, οπότε σκεφτείτε και αυτούς. Εννοείται ότι την προτεραιότητα θα τη δώσουμε στους απομακρυσμένους, τα τάξη που θέλουν όλοι, γιατί τους έχουν τη δυσκολία που έχουν, ας πούμε, λόγω της απόστασης. Πρέπει να τους διευκολύνουμε. Όταν θα έρθει η ώρα θα τα ακούσετε. Λοιπόν, αυτό το ξαναρωτάω για το FTP client. Το θέλει κανείς? FTP client. SSH client. Οκ, Διονύσης Μονέ, έτσι. Μονέ, sorry. Άλλος για το SSH θέλει? Εδώ να σου προλάβω. WCAG compatible theme. Εδώ να σου προλάβω, έχουμε τη Golfo, τη Βασιλείου απομακρυσμένη. Λάζαρος Καραούλης. Είναι μία απομακρυσμένη σε αυτό. Καλά. Μαζί με τα πες, λίγο, πες το λίγο δυνατά εσύ, αν είναι, για να μην το διαβάζουν. Ωραία και... και... Παιδιά, έχει ήδη τρία άτομα αυτό. Έχουνε, ναι. Σημείωσε τους και, λοιπόν, Δημήτρη, σημείωσε τους και τους τρεις και θα μιλήσουμε μετά για όποια είναι overbooked, ας πούμε. Ωραία, να δούμε τι θα κάνουμε. Μισόδωστε μου. Σημείωσε τους όλους που δηλώνουν. Ωραία. Καραούλης είναι ο πρώτος. Επόμενος. Μισό λεπτό. Το GitHub και K-Book με OU. Ποιος άλλος είναι? Ωραία. Μισό. Όνομα? GitHub. RTSONIS. Και είναι και, ξαναλέω, η Βασιλή Γκόλφου. Απομακρυσμένη. Είναι άλλος? Τους έχουμε σημειώσει άλλος. Να. Μισό λεπτό μόνο. Αν θέλετε, προχωρώ, μπορείτε να δηλώσει και σε πολλαπλά, έτσι. Αν έχει δηλώσει σε πολλαπλά, θα μας βοηθήσει και εμάς να... θα μας διευκολύνει και εμάς να καταχωρήσουμε τις ομάδες, έτσι. Και γι' αυτό να σας προλάβω, είναι ο δεύτερος από μας, είναι ο Καλτσίδης ο Χρήστος που έχει δηλώσει. Οπότε, λοιπόν, slide viewer. Think about it. Βλέπω, αυτό είναι το task εδώ πέρα. Α, οκ. Δημήτρη, έχεις δουλειά μπροστά σου. Μισό. Η Golfo, η Βασιλείου, εκτός από το προηγούμενο, το WCAD, έχει πει και το Install Manager. Είναι μόνη της. Πλά το λέω. Σε αυτό. Οπότε δώστε μου ένα λεπτά, γιατί γράψω και εκεί και προχωράτε. Στο συρφετό. Λοιπόν, ένας-ένας, ξεκινήσουμε από εδώ. Καλά,
πες μου GitHub. Πώς? K-A-R-A-A-R-A-A-N-A. Οκ. Επόμενος, μπροστά. Ναι. Ωραία, μισό. GitHub. Με AI. Επόμενος. Με H, έτσι. SL. Ωραία. Πες μου GitHub. CS. Ναι. Επόμενος. Ωραία. Από εδώ πίσω. Σε δεύτερη επιλογή. Ναι. Ωραία. Μισό λεπτό. Κυρτσόνη. Αλεξάνδρα. Μισό λεπτάκι. Κελιά σου, φτιάξε με τα κελιά σου. Θα τα φτιάξω μετά με τα κελιά μου, άσε μετά. Πώς το είναι, κύριτσο. Ωραία. Όνομα. Ναούμι Έλενα. GitHub. Άλλος από εδώ για το τελευταίο. Άλλος. Να κάνω ένα catch-up, έτσι να ξέρετε τι γίνεται. Δεν χρειάζεται. Α. Μαυρικάκης Γιάννης. Όχι. Ποιος είσαι? Άγια σου, ναι. Οκ, okay, εναλλακτικό. Μισό. Δεν θέλει κάποιος άλλος να το πάρει για εναλλακτικό. Ωραία, πάμε email. Εδώ είναι ο Φίλιππος, ο πολίτης μόνο. Σας βλέπω να το κάνετε μαζί και τα δύο. Μόνοι μας και όλοι τους. Πρώτο το Big Blue Button, παρακαλώ. Πρώτο το Big Blue Button, λέω. Πρώτο το Big Blue Button και μετά το email εναλλακτικά, όπως θέλετε. Ωραία. Το επόμενο. Αυτό έχει δηλώσει η Γκόλφε Βασιλείου, που είναι απομακρυσμένη. Και οι δύο. Ωραία, μισό λεπτάκι. Φώτη, συγγνώμη. Πώς? Μου ξέφυγε το επώνυμο, έγραψε και το Φώτη. Επόμενο. Όχι, επόμενο task, εντάξει, σε έγραψα, copy paste. Ο Δέντορ,
Κανένας δεν έχει δώσει. Εντάξει. Για λίγα. Ελπίζω να είναι πιο εύκολο από το άλλο, έτσι, από το Peniclass αυτό. Από το Peniclass. Ναι. Ναι, πολύ πιο εύκολο. Άμα ξέρω και εγώ το code δεν παιδιά τίποτα σε αυτό το task. Απλά κάνει highlight. Αυτό είναι ρατσισμός, έτσι, πάμε. Για πες μου. Περίμενε, GitHub. Έλλη. AF. LA. LA. THT. THT. 65. Ωραία, ποιοι άλλοι το θέλουν αυτό για εναλλακτικό? Ωραία, ένας. Συγγνώμη, να δώσω. Πώς? Συσκευή, ένα. Δεν σου μιλάω, άστα. Πες μου, GitHub. Πώς? CS. 4 μηδενικά. 3. Οκ. Ωραία. Περίμενα, σε βρω Ναούμι. Ναούμι, Έλενα, Αναστασία. Okay. Ναούμι, Αναστασία. Άρτεμις, καλά τα πήρα, τα έχω κάνει κουλουβάχατα εδώ, περίμενα. Εντάξει, βρήκα μια χωρίς. Άρτεμις, Αναστασία, είσαι εσύ. Ναούμι, Έλενα, σκετό. Ωραία, μισό. Ωραία. Μισό, δώστε μου ένα λεπτάκι να... Έλενα, Ναούμι, 13... Λοιπόν, στο συγκεκριμένο θα σας τα ξαναπώ. Ωραία, είσαι και εσύ, θες και εσύ. Όχι. Γράψες και μια δεύτερη επιλογή για τον Χρήστο Καλτσέδη. Ναι, δώσε μου ένα λεπτό. Μία γρήγορη ερώτηση. Σε αυτό είναι και άλλος που θέλει πολίτης. Ωραία. Πάρε όλα με τη σειρά. Θα σου πω σε ποια δεν θα με βάλεις. Μιλάμε για το πόδι έτσι, θα μιλήσει. Ναι, για το 4. Αυτό. Ένα λεπτό δώσε. Πούντος. Τέτρις. Λέγε. Ωραία, στο συγκεκριμένο είναι και σαν εναλλακτική ο Καλτσίδης, ο Χρήστος που είναι απομακρυσμένος. Και θα σας τα πω όλα γιατί είστε πολύ σε αυτό. Περίμενε. Μισό. Κανένας δεν έχει δηλώσει προς το παρόν. Παιδιά, μισό. Προχώρα. Στο FTP τώρα. FTP client, ναι. Δεν έχει δώσει κανένας προς το παρόν. Τα κορίτσια. Ωραία. Προχώρα. Ναι. Κανένας προς το παρόν. Εδώ. Όπα. Κάτσε. Εσείς έτσι ποιο είναι, το 7, το 6? Το FTP το που δείξαμε. Το 6 ήταν το FTP. Πας λίγο στο 5, συγγνώμη γιατί μάλλον έκανα βλέπει. Εντάξει, πήρα το 5, τα βάλα στο 5, λάθος εγώ. Ωραία, πάμε τότε στο 7. Στο 7 είναι ο Μόνε. Μόνο. Και εσύ? Μυρονένκο Βασίλης. Πώς? Μυρονένκο Βασίλης. Περίμενε. Με γιώτα, έτσι. Για πες μου το GitHub, σε παρακαλώ. Μυροβίλης. Πώς? Μυροβίλης. Μυροβίλης με 2 L, να υποθέσω. Ναι.
Άλλος. Okay. Άλλος για τις 6. Όχι, έτσι. Λάζαρος Καραούλης Μπούκουρας. Βασιλείου Κυρτσόνη. Αυτά. Α, μισό, να κάνω μια ερώτηση. Είπαμε, Λάζαρος Καραούλης, Μπούκουρας... Το μικρό? Κώστας, έτσι, οκ. Okay. Και το τελευταίο είναι Καραΐσκου, Ναούμι, Καλαϊτζίδης, Κυρτσόνη, Καλαϊτζίδης και Χατζησλάρη. Αυτό. Αυτό ναι, το W Sag. Δεν είχατε. Α, sorry, τον μπέρδεψα. Γι' αυτά είναι Καραούλης Μπούκουρας, Βασιλείου, τα είπα λίγο ανάποδα. Βασιλείου Κυρτσόνη. Ναι, γιατί κάτι μπορεί να μπέρδεψα. Λοιπόν, Καραΐσκου, Άρτεμις Αναστασία, Ναούμι Έλενα, Καλαϊτζίδης, το μικρό δεν έχω γράψει, Κυρτσόνη Αλεξάνδρα, και Χαζησλάρη Έλλης. Φωτής. Ωραία, λοιπόν, ένα γρήγορο πέρασμα να μας λέει ο Δημήτρης, το ποιος έχει δηλώσει το καθένα, για να συγκρουθούμε απλά ότι έχετε ακούσει το όνομά σας όσοι δηλώσατε. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάω από το... Λοιπόν, ξεκινάω από το Big Blue Button, το 1, Μαυρικάκης Γιάννης και Πολίτης Φίλιππος. Άι Μαυρίκ και Φίλιππο 1990. Εντάξει. Ναι. Πάμε στο 2, το email, Πολίτης Φίλιππος και Μαυρικάκης Γιάννης, Άι Μαυρίκ και Φίλιππο 1990. Πάλι. Φίλιππο. Φίπο. Φίπο. Όχι, Φίπο. Καλά, εντάξει. Συγχωρέστε με, παιδιά, είμαι κουρασμένος, δεν το κάνω. Πειδές, Φίπο, έχω γράψει Φίλιππο διαβάζω. Λοιπόν, το 3, το Install Manager, Βασιλείου Γκόλφο, Καλαϊτζίδης Φώτης και Χαζησλάρη Έλλης, Φέγιας Βάς, τέλος πάντων, μου το έχει γράψει, υποθέτω είναι σωστό, Ευκαλάη και CS Έλλης 86. Πάμε στο 4, αν είναι κάτι με σταματάτε, λάθος. Πάμε στο 4, το Code Editor, Φόκου Αγγελική, Σκευή Άννα, Καραΐσκου Άρτεμις Αναστασία, Πολίτης Φίλιππος και Καλτσίδης Χρήστος. Τα AFLATH65 η Φόκου, CS403 η Σκευή, Έλενα Ναούμι 13, αυτό γιατί το έχω εδώ, τέλος πάντων. Κάτι έχω κάνει λάθος. Η Καραΐσκου η Άννα είναι Καράρη Άννα, Φίπο 1990 είναι ο Πολίτης και ο Καλτσίδης είναι Σι Καλτσίδης. Αυτό εδώ δεν είναι. Το δικό μου το λέτε, έτσι να είμαι και εγώ μέσα. Στο πού είσαι? Στο που διάβασες τώρα. Αλλά δεν έχεις γράψει το όνομά μου. Γι' αυτό δεν. Έχω γράψει το username. Κάτι έκανα λάθος εδώ. Είσαι, περίμενα. 1, 2, 3, 4, 5. Ποια είσαι εσύ? Αυτή εδώ, η τρίτη. 1, 2. Καραΐσκου. Έλενα. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη, θα τα ξαναπώ πάλι. Φόκου Αγγελική με αφλάτη, τέλος πάντων, συγγνώμη, το λέω έτσι, 65. Σκευή Άννα με CS 401 και 3. Ναούμι Έλενα με Έλενα Ναούμι 13. Καραΐσκου Άρτεμις Αναστασία με Καράρη Άννα. Πολίτης Φίλιππος με Φίπο 1990 και Καλτσίδης Χρήστος με Σι Καλτσίδης. Ένσταση. Κατοχυρώθηκε. Για το 4, για το Code Editor. Πάμε στο 5, το Enhanced δεν το έχει πάρει κανένας. Ωραία. Πάμε στο 6, το FTP Read Only Client, Ναούμι Έλενα, με Έλενα Ναούμι 13 και Φόκου Αγγελική, δεν το ξαναλέω, είναι το ίδιο copy-paste. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Τώρα που το ξαναφτιάχνουμε, υπάρχει ένας τρόπος που μπορεί να γίνει και το 5. Χωρίς στον Gold Editor, μπορεί κάποιος να μπορεί να εμφανίσει ένα text area, όταν πατάει κάποιος, βάζει κάποιος κώδικα, πατάει submit, θα μπορούσε να γίνει αυτό. Οπότε
μισό να βρω το όνομα. Να, οκ, και βγαίνω. Αυτό είναι το CS 0000. Αυτό είναι. Συγγνώμη για τους απομακρυσμένους, τώρα παρατήρησα ότι είχα κλείσει το, το μικρόφωνο. Λοιπόν, ξαναεξηγώ το 5. Το 5 τι είναι, ότι θέλουμε ο φοιτητής να μπορεί να ανεβάσει κώδικα, αυτός ο κώδικας να γίνεται compile. Τώρα, ο κώδικας θα είναι σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Θα υπάρχει και ένα select, ας πούμε, από κάτω, το οποίο θα του λέει τι γλώσσα είναι. Θα μπορεί να υποστηρίζει 5 γλώσσες. Αυτός ο κώδικας, τώρα τι θα γίνει, θα γίνεται compile. Εγώ, η δική μου προτροπή είναι ότι υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες, online υπηρεσίες, οι οποίες κάνουν compile, τους στέλνεις κώδικα και σου γυρνάνε ουσιαστικά το, το αποτέλεσμα. Δηλαδή, τους στέλνεις, ας πούμε, PHP κώδικα, του λες PHP κώδικα στάδε, μετά δε input, τι κάνει, τι θα επιστρέψει αυτό, επιστρέφει χ. Και τυπώνεις, ξέρω εγώ, το χ, ας πούμε, που επέστρεψε η υπηρεσία. Όταν γίνεται από κάτω, αυτά τα δύο θα ενσωματωθούν. Αυτό είναι ένα ενιαίο πράγμα ουσιαστικά. Δηλαδή, ότι ο χρήστης θα γράφει το Go δικά του σε ένα Go editor και θα κάνει, θα πατάει ένα κουμπί και θα γίνεται compile. Αυτό λέγεται, αυτό το 5 μπορεί να γίνει, ας πούμε, αρχικά μπορεί να γίνει με ένα text area χωρίς code editor, ας πούμε. Μπορεί να υπάρχει απλά ένα text area και να γράφει ο άλλος τελείως, με τελείως απλοϊκό τρόπο, ας πούμε, τον κώδικα. Και να, δηλαδή, η ουσία να είναι στο compilation, όχι στο, όχι στο code editor. Ωραία, το θες και εσύ. Ωραία, στο... ας αυξήσουμε λίγο το pool. Με κάτι αντίστοιχο είχαμε ασχοληθεί στο προηγούμενο σεμινάριο που είχε γίνει, πριν το EDEX, που ήταν να δημιουργήσουμε ένα αυτόματο κριτή, το οποίο ήταν ουσιαστικά όχι μόνο έκανε compile τον κώδικα, αλλά έλεγχε και όλα αν είναι σωστό με βάση τα σενάρια του καθηγητή. Δεν το βάλαμε εδώ, γιατί άμα δεν παίρνει ο κόσμος τον Big Blue Button, αυτό σίγουρα δεν θα το πάρει. Λοιπόν, οπότε σε ποιο βρίσκαμε τώρα, Δημήτρη? Το 5, το κλείνει. Τώρα, μόλις τώρα δεν το... Ναι. SSH client. Πολλά νι κάπα. Δύο γάμα. Οκ. Το theme, είπαμε το... Το κτώ, το WSAG είναι Λάζαρος Καραούλης με L Καραούλης. Μπούκουρας Κώστας με K Book. Βασιλείου Γκόλφο με Face Vas, αυτό τέλος πάντων. Κυρτσόνη Αλεξάνδρα με Κυρτσόνη. Άλλος. Ωραία. Slide viewer. Μισό λεπτό. Sorry. Λοιπόν, και το τελευταίο, το slide viewer, είναι Καραΐσκου Άρτεμις Αναστασία με Καρά Ριάννα. Ναούμι Έλενα, με Έλενα Ναούμι 13. Κυρτσόνη Αλεξάνδρα με Αΐ Κυρτσόνη. Καλαϊτσίδης Φώτης με Ευκαλάη. Και Χαζισλάρη Έλλης με CSL 86. Ωραία, λοιπόν, τελευταία ευκαιρία για... Θέλει κάποιος ad hoc να δηλώσει κάτι άλλο? Ad hoc, όποιος θέλει μπορεί να δηλώσει οτιδήποτε. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη. Λοιπόν, λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα. Από αυτό, από τα καταρχάς, ποια είναι τα tasks που έχουν τους περισσότερους? Σόπαρε. Από εκεί που δεν το θέλει κανείς. Είδες, όταν λες την απλότητα κάποιου πράγματος.
Τελικά δεν είναι τόσο απλό, υπόψη. Λοιπόν, ωραία, για να το, λοιπόν, για να το, ωραία, για να το κλείσουμε. Καταρχάς, από αυτά που έχουν δηλώσει πολλοί, ποιοι είναι αυτοί που έχουν δηλώσει μόνο αυτά και τίποτα άλλο? Αυτοί που το θέλουν, ας πάρουμε αυτούς που το θέλουν τόσο πολύ και δεν έχουν δηλώσει τίποτα άλλο. Ας ξεκινήσουμε στο 4, ναι. Κανείς δεν έχει δηλώσει μόνο αυτό. Okay. Ωραία. Να το πάμε ανάποδα. Να πούμε αυτά. Ωραία. Ας το πάμε από αυτό που έχουν ζητήσει λιγότεροι τότε. Αυτό που έχουν ζητήσει λιγότεροι είναι το 5 και το 6. Το δεύτερο και το έκτο. Ωραία. Για πες λίγο το enhanced. Συγγνώμη, και αντίστοιχα ισοδύναμα με δύο άτομα είναι αυτά. Ωραία, λοιπόν, συμφωνείτε, συμφωνείτε να κλείσουμε αυτά που έχουν δηλώσει ακριβώς τα άτομα που χρειάζονται για το task. Συμφωνείτε να τα αναθέσουμε εκεί πέρα απευθείας. Ωραία. Οπότε, σημείωση, ξέρω εγώ. Ναι, πες τα μία για να τα ακούσουν όλοι. Ναι. Ωραία. Προτείνω, επειδή δεν μας βρέθηκαν τρία άτομα και το Big Blue Button είναι advanced, εγώ προτείνω να πάρετε το email εσείς. Ήθελες το άλλο? Άμα θέλεις. Άμα θέλεις, δεν έχω πρόβλημα. Πριν δηλώσατε το πρώτο, απλά είπατε και σαν εναλλακτικό και το δεύτερο, μαζί με τον Φίλιππο. Γι' αυτό το λέω. Εσύ, ωραία, εσένα σε ενδιαφέρει το Big Blue Button? Όχι εσένα, το... Σε ενδιαφέρει. Ωραία. Ωραία. Ωραία, αφού είναι και στα... Ναι, είναι στο 50-70%. Νομίζω ας πάρετε το Big Blue Button. Ωραία, να πάει το Big Blue Button. Νομίζω, ναι. Οπότε, έκλεισε. Το Big Blue Button έκλεισε. Άμα θες, Δημήτρη, εντάξει, το άλλο ξέρω εγώ... Το Big Blue Button το έχω σημειώσει άστος. Ωραία. Το 2 τώρα... Το 2 δεν έχει κανέναν τώρα. Δεν έχει κανέναν, τα μηδενίζω. Μηδένεις έτσι, ναι. Βασικά, όποιο task κλείνεις, σβήνει αυτά τα άτομα από τα ως υπόλοιπα. Για να δούμε τι μένει μετά. Θα τους σβήσω από όλα όσα, τα υπόλοιπα που έχουν δώσει ενδιαφέρον. Ναι, από τη στιγμή που γίνει ένα task, για να δώσε μου λίγο χρόνο τότε. Δώσε μου λίγο χρόνο. Ναι, γι' αυτό ξεκινήσαμε από αυτά με τους λιγότερους, για να μπορέσουν να κλείσουν. Πρέπει να δώσω το ποντίκι. Ωραία. Πάμε. Επόμενο, το 3, το Install Manager. Όχι. Α, με δύο άτομα θέλουμε, έτσι. Τώρα με τα λιγότερα μου λες. Ναι, πάμε από τα, πάμε από τα λιγότερα, γιατί τα λιγότερα είναι και τα πιο δύσκολο να κλείσουμε. Ωραία, τα λιγότερα, αυτό τώρα που έχει μείνει με τις αλλαγές που γίνανε με λιγότερα άτομα είναι το 5, που είναι το enhanced, τέλος πάντων, το code editor, που έχει μείνει μόνο με τη συσκευή. Μόνο? Με τη συσκευή. Συσκευή. Μόνο συσκευή. Συσκευή, sorry. Συσκευή. Ωραία, κοίτα, είναι doable, μπορεί να το πάρεις μόνη σου. Α, θέλει και... πες το όνομά της να το σημειώσουμε. Α, το ξέρουμε μήπως GitHub. Ωραία, δεν πειράζει, θα το αφήσω εγώ σε κρεμότητα και θα το βρούμε. Okay, άρα έκλεισε αυτό το task, άρα έχουμε δύο. Ωραία, άρα το κλείνουμε και αυτό, okay. Ναι. Η Crystal Light Scales δεν έχει δηλώσει κάτι άλλο. Η συσκευή να φύγει από τα υπόλοιπα, νομίζω. Σε ποιο άλλο έχει δώσει, μισό. Συσκευή. Ωραία. Έλα. Έχουμε πρόβλημα με το μικρόφωνο, καθυστερεί λίγο. Σκεφτόμαστε μήπως το έχετε και ιδιαίτερα ανοιχτό. Α, ναι, ωραία. Όταν μιλάω, κλείνω το ρομπότ και όταν μιλάς, θα πρέπει. Εντάξει. Ένα άλλο που έχει λίγα άτομα πάλι είναι το 6. Που είναι το FTP,
Είναι η Ναούμη Έλενα και η Φόκου Αγγελική. Ωραία. Το επόμενο που έχει πάλι δύο άτομα είναι το 7, το SSH Client, και είναι ο Μόνιο Διονύσης και ο Μυρονέγκο Βασίλης. Λοιπόν, κλείσαμε με αυτά που έχουν δύο άτομα. Τώρα έχουν μείνει ένα έχει μείνει μόνο που έχει τρία, και μετά τα άλλα έχει γίνει το χαμός. Λοιπόν, με τρία άτομα είναι Γκόλφο Βασιλείου, Καλαϊτζίδης Φώτης και Χαζισλάρη Έλλης στο 3, που είναι το Install Manager. Τρία άτομα θέλει, οκ. Okay. Μισό να βγάλω αυτούς από τα υπόλοιπα. Ωραία. Πάμε στο 8 που έχει 4 άτομα. Το 8 είναι το WSAG και είναι Λάζαρος Καραούλης, Μπούκουρας Κώστας και Κυρτσόν Αλεξάνδρα. Κλείνω. Αυτό λέει για 2 άτομα, Δημοσθένη, και είναι 3. Ναι, ναι. Ας το πάρουμε τρεις. Ας πούμε, έφτασε τώρα στη διαδικασία, γιατί το καταλαβαίνω, ας πούμε, ότι μερικοί πήγατε, ας πούμε, σε χαμηλό, σε κάποιοι πήγατε σε επιλογές που δεν τις θέλατε, τις θέλατε για να τις δηλώσετε, αλλά ήταν χαμηλότερα στην προτεραιότητά σας. Απλά δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος για να πούμε ότι τα task, ας πούμε, που έχουν άπειρο κόσμο που τα θέλει, πρέπει με κάποιο τρόπο να επιλέξουμε. Λοιπόν, προχωράς. Ναι. Λοιπόν. Το άλλο που έχει λίγα άτομα τώρα, 2, είναι το 9, το Slide Viewer, ενώ είναι για 3, Καραΐσκου, Άρτεμις Αναστασία και Ναούμη Έλενα. Και έχω και ένα το οποίο είναι τέρας. Το οποίο τέρας είναι για 3 άτομα και έχει παραπάνω. Πόσα είναι? Περίμενε. 1, 2, 3, 4. 4. Το 4. Ναι. Το email κανείς δεν θέλει. Όχι, συγγνώμη. Το slide viewer έχει 2 άτομα, που είναι για 3. Και το code editor, που είναι για 2, έχει 2, 3, 4 άτομα. Το slide viewer, άμα το κλείσεις, θα είναι μείον 1 από αυτά που λέμε εκεί, τίποτα άλλο. Ωραία. Άρα θα είναι 3 για το code editor μετά.
4. Για το code editor είναι 4. Άμα κλείσουμε το slide viewer. Ναι, όντως. Μισό. Κάτσε. Να το κλείσουμε το slide viewer, μου πες. Σωστό. Καραΐσκου και Ναούμι φεύγουν από εδώ. Δύο μένουν. Δύο μένουν. Για το 4. Για το... Ωραία. Ωραία. Το κλείνω και αυτό. Μισό. Λοιπόν, ξεκινάω από την αρχή. Κλείσω το μικρόφωνο. Το Big Blue Button το 1 το έχει ο Μαυρικάκης, ο Γιάννης και ο Πολίτης ο Φίλιππος. Δύο άτομα. Το 2 το email δεν το έχει κανένας. Το 3 το install manager το έχει η Γκόλφα η Βασιλείου, ο Καλαϊτζίδης ο Φώτης και ο Χαζισλάρη ο Έλλης. Τρία άτομα. Το 4 το code editor το έχει η Φόκου, η Αγγελική και ο Καλτσίδης ο Χρήστος. Το... Έχω μπει στο 6 έχουμε κλείσει από την πριν. Ναι, όντως. Όντως, ναι, έχει δίκιο. Μένει, στο 4 μένει μόνος του Καλτσίδης ο Χρήστος που είναι απομακρυσμένος. Το είχαμε κλείσει από πριν. Ωραία, μισό. Τελικά ήταν απλό. Αυτή είναι η απόλυτη απόδειξη, αν είναι απλό ή όχι. Λοιπόν, το 5 είναι η Σκεύη η Άννα και η Χριστάλα η Σάβα. Το 6 το FTP read only είναι η Ναούμη η Έλενα και η Φόκου. Τι γίνεται, πόσες φορές έχω τη Φόκου εδώ πέρα? Είναι άλλα από το 4. Το 4 έφυγες. Ναι. Εσύ είσαι στο 6. Ναούμη Έλενα και Φόκου Αγγελική. Οκ, εντάξει, μπερδεύτηκα. Είμαστε εκεί μας. Όχι. Τα βλέπω πάνω κάτω, έχουν αρχίσει και κάνουν πουλάκια τα μάτια μου, είναι δύσκολη ώρα. Είμαι από τους 8 εδώ. Πηθείτε με. Λοιπόν, sorry παιδιά. Πάμε στο 7. Το SSH client είναι ο μόνο Διονύσης και ο Μυρονέγκο Βασίλης. Πάμε στο 8, στο WSAG, Λάζαρος Καραούλης, Μπούκουρας Κώστας και Κυρτσόνη Αλεξάνδρα. Και τέλος στο slide viewer το 9 Καραΐσκου Άρτεμις Αναστασία και Ναούμη Έλενα. Η οποία Ναούμη Έλενα όμως είναι και στο 6. Και επειδή, για να είμαστε δίκαιοι, μισό λεπτάκι, επειδή το 4 το κλείσαμε πρώτη, κανονικά το 9 πρέπει να μείνει μόνη της Καραΐσκου. Αν το πάμε έτσι. Κοίτα, από θέμα δυσκολίας, προτιμώ το code editor να μείνει μόνη της Καραΐσκου. Το code editor είναι μόνος του Καλτσίδης. Λοιπόν, η Καραΐσκου, η Άρτεμις Αναστασία είναι στο 9, που είναι το slide viewer. Όχι, συγγνώμη, η Ναούμη Έλληνα. Είναι σε 2, είναι στο 9, που είναι το slide viewer, και στο 6, που είναι το FTP, μαζί με τη Φόκου. Απλά έτσι όπως τα πήραμε στη σειρά, σε πρώτη φάση τις είχαμε κατοχυρώσει μαζί στο 6, στο FTP και μετά το 9. Ωραία, ποιος μένει για το slide viewer? Μόνο η Καραΐσκου Άρτεμις Αναστασία, ένα άτομο. Γιατί δεν τα κάνουμε ένα, τελειώνει, λέω. Μια ομάδα. Και τα δύο όμως ή ένα από τα δύο τάσκα. Κοίτα, γενικά πρέπει να ξεκινήσουμε. Να διαλέξουν τότε οι τρεις τους τι θέλουν. Μήπως θέλουν κάτι άλλο, γιατί η Άρτεμις Αναστασία θέλει ένα, ενώ οι άλλες δύο κοπέλες θέλουν δύο. Ωραία, ωραία, Δημοσθενή, το κλείνετε slide viewer.
Συμφωνήσανε, θέλουν το slide viewer, αλλά το FTP το αδειάζω. Πέντε λεπτά να πούμε δύο πραγματάκια για το έργο. Να μου πεις πάλι το... και το τι θα γίνει τώρα την επόμενη φορά. Λοιπόν, καταρχάς η προθεσμία για το έργο είναι μέχρι τον Ιούνιο. Δεν θυμάμαι πόσο Ιουνίου, είναι αρχές Ιουνίου. Κάπου εκεί. Δηλαδή είναι περίπου τρεις μήνες, είναι περίπου τρεις μήνες από τώρα. Αφαιρώντας βέβαια, εντάξει, το Πάσχα. Σήμερα, επειδή πέρασε η ώρα, δεν θα προλάβουμε να κάνουμε sessions με τους mentors one-to-one, οπότε αυτό θα το μεταθέσουμε για την επόμενη φορά, στις 16 του μήνα έχουμε πει, το επιβεβαιώνω, έχουμε πει 16 του μήνα, Πέμπτη, την ίδια ώρα, θα έρθουμε εδώ, θα κάνουμε μια φυσική συνάντηση, όπου οι mentors θα περάσουν από κάθε μια ομάδα και θα συζητήσουμε λίγο με την κάθε ομάδα το πώς μπορεί να ξεκινήσει και πώς μπορεί να δουλέψει. Τώρα, υπάρχει... επειδή αυτό είναι 15 μέρες μετά, υπάρχει κάποια ομάδα που θέλει να ξεκινήσει άμεσα? Δεν υπάρχει θέλω να πω, αν είναι μια ομάδα, εμείς εδώ είμαστε, δεν βιαζόμαστε να φύγουμε. Λέω για να μπορέσουν να φύγουν αυτοί που θέλουν. Αν υπάρχει κάποια ομάδα που θέλει να ξεκινήσει τώρα, ας πούμε, σήμερα, ας πούμε, μέσα να δουλέψει μέσα στο Πάσχα, οι μέντορες είμαστε εδώ, δηλαδή μπορούμε να κάτσουμε να το κάνουμε τώρα το session αυτό. Δεν άκουσα. Λέω, αν κάποια ομάδα θέλει, ας πούμε, να δουλέψουμε στο Πάσχα, μπορούμε να κάνουμε ένα... λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω στο έργο. Έχω να πω κάτι διαδικαστικό. Πόσοι από εσάς έχετε ωκεανό? Δεν δουλεύετε με Vagrant τοπικό, αλλά δουλεύετε με ωκεανό. Έχουμε... 4 άτομα, 5, ωραία, λοιπόν. Αχιλέα, μπορείς να έρθεις λίγο πάνω να πεις λίγο κάποιες αλλαγές που έγιναν για τους ωκεανούς. Για τους υπόλοιπους δεν έχουμε κάτι, οπότε μπορείτε να φύγετε αν θέλετε. Απλά έχει γίνει μια αλλαγή όσον αφορά τους ωκεανούς. Το port έχει αλλάξει, όπως έχουμε πει, και βασικά να αλλάξετε τους κωδικούς σας. Να σας δείξω. Θες να έρθεις να πεις λίγο για τους κωδικούς και να τους μοιράζεις κιόλας αν είναι. Κάτι ακόμα μέχρι να κάτσει ο Αχιλλέας. Στο προηγούμενο μάθημα είχαμε βάλει ένα σαν homework, ας πούμε, που ήταν στα τρία links που είχαμε φτιάξει, να βάλουμε ένα τέταρτο, απλά για να δούμε λίγο τη φιλοσοφία. Απλά για να δω λίγο όσον αφορά το homework, πόσοι ασχολούνται και αν έχει νόημα να βάζουμε βασικά, γιατί αυτό είναι το θέμα. Πόσοι από εσάς ασχοληθήκατε και κάνατε, ας πούμε, αυτό το homework? Εντάξει, okay, έτσι και έτσι, εντάξει, θα συνεχίσουμε να το βάζουμε από ό,τι φαίνεται, γιατί ναι. Ήτανε κάποιο και αν όντως είχαν πρόβλημα, ναι, ισχύει αυτό. Ωραία, εντάξει, θα βάλουμε τότε και στην επόμενη συνάντηση θα βάλουμε κάτι. Τώρα δεν βάζουμε για το Πάσχα τίποτα, ξεκουραζόμαστε. Λοιπόν, όσο έχετε ωκεανό, με το που συνδεθείτε και δείτε αυτή την ωραία την εικόνα και είστε με το χρήσιμο Vagrant μπροστά εδώ στο τερματικό, γράφετε PASWD. Λοιπόν, θα το στείλουμε και σε θα το στείλουμε και σε mail, ρε παιδιά, μα είναι κιόλας. PASWD, ok, πατάτε enter. Σας λέει να βάλετε το τρέχον κωδικό. Ο τρέχον είναι ο κλασικός που ξέρουμε. Και άμα το βάλετε σωστά, θα σας πει enter new Unix password. Ο κωδικός που γράφετε δεν φαίνεται, οπότε μην αγχώνεστε, το από πίσω το παίρνει. Οπότε βάλτε ένα δικό σας κωδικό, τον οποίο θα θυμάστε μόνο εσείς, έτσι. Δεν το λέτε σε εμάς ή κανέναν. Αυτό είναι το θέμα. Το βάζετε δύο φορές
και αλλάζει ο κωδικός. Και μετά στα επόμενα sessions θα συνδέσετε με αυτό το κωδικό.